Θες τώρα να σε αποθεώσω δηλαδή? Όχι, θέλω να παραιτηθείς. Να παραιτηθώ. Θα πάρω εγώ στην Geekbet αύριο που εγώ γράφεις. Δεν θυμάμαι ρε φίλε ότι είχες πει 1-0 με Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, προφανώς, ναι, προφανώς. Μην με ακουμπάς, Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Γιάννη, δυνάμωσε λίγο το 3. Λοιπόν, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Έτσι. Δυνάμωσε τα όλα βασικά για να είμαστε καλά. Λοιπόν, εντάξει. Φέτε up, που λένε. Επειδή οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο κανάλι του Λίπερ 44 στο YouTube. Φάση για την Ισπανία. Εδώ μιλάμε στο μικρόφωνο. Μετά από κάποια χρόνια που κάνει ραδιό, πρέπει να ξέρει ότι μιλάμε στο μικρόφωνο. Την τηλεόραση. Την τηλεόραση δεν έχουμε. Εδώ στον Λίμπερο δεν έχουμε αυτά τα μικρόφωνα που είναι. Ακούσε με λίγο. Τα χιλόφωνα. Τα χιλόφωνα. Τα. Λοιπόν. Τα Μαρτίνο. Πάλι Ισπανία μέσα στην περιοχή. Λοιπόν. Εκεί που είμαι στην περιοχή. Σουτ. Γκολ. Το βγάλε. Το βγάλε από κοντά. Διπλή επέμβαση. Και το σκότωσε. Ο ουρανό δυνατό. Το έφαγε λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Επειδή οι εκπομπές λοιπόν ανεβαίνουν στο κανάλι μας στο YouTube, υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο που είπε ο Παπαδόπουλος χθες το βράδυ. Ένα μηδέν Ρονάλντο. Μετά τις πετυχημένες προβλέψεις του για τα μάτια του Σαββάτου. Ναι. Έτσι, είπε για το σημερινό παιχνίδι. Είπα. Πορτογαλία, Μαρόκο 1-0 με γκολ του Ρονάλντο. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Δεν με ενδιαφέρει την εικόνα του παιχνιδιού. Εδώ, δεν μιλάμε στοιχηματικά. Παρετήσου, θα πάρω εγώ στην Geekbet να σου πω παιδιά, πάρτε εμένα. Παρετήσου να γράφω εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Τι να κάνω, εγώ φταίω που εξελίσσουμε σε ένα γκουρού του στοιχήματος. Εξελίσσε, φίλε. Τι να κάνω, και δηλαδή. Και δώρο μια κουρού για τον γκουρού. Και μια κουρού για τον γκουρού, κατάλαβες. Μονότρομα, φίλε. Ας τα πούμε αυτά συνέχεια. Εν τω μεταξύ, έδειξε τώρα ένα στατιστικό πριν βγούμε στον αέρα. 36 πάσες λέει το Ιράν, 366 πάνε. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Αναμενόμενο. Εντάξει, τι να το κάνεις, 0-0 είναι. Στο 50 είμαστε και η Ισπανία ακόμα δεν έχουν σκοράρει. Ούτε η Ιράνη βέβαια. Λες να σκάσεις αυτό το παιχνίδι το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ. Όταν είναι 0-0, πώς θα έχουν σκοράρει, εξήγησε μου λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, προσπαθείς να ροκανίσεις ένα διαφορετικό χρόνο. Είναι 0-0, δεν έχουν σκοράρει ακόμα. Ναι, όχι, είπα ότι οι Ισπανοί δεν έχουν σκοράρει. Και δεν έχουν σκοράρει και οι Ιρανοί. Και λέω, λες να δούμε σε αυτό το μάτσο το πρώτο 0-0 του τουρνουά. Δύσκολο, αλλά εντάξει, μπάλα είναι. Δεν έχουμε ακόμα 0-0 ακόμα. Δεν έχει ακόμα. Εγώ το παίξα αύριο το μεσημέρι. Δανία-Αυστραλία. Το θεωρώ πολύ σφιχτό παιχνίδι και ειδικά αν δεν λήξει τώρα και αυτό τώρα 0-0, νομοτελειακά κάποια στιγμή πλησιάζει τέλος πάντων ο χρόνος του πρώτου 0-0 γιατί είναι πολύ συνηθισμένο σκορ. Μετά τις 11 θα δώσεις προβλέψεις για αύριο. Να δώσεις, φίλε, να δώσεις. Για να πληρωθεί λίγο. Καταρχήν να μην είμαστε αγενείς. Έχουμε και επίτιμο προσκεκλημένο σήμερα. Τον Νίκο, δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι. Ο Νίκος, κάτσε. Όχι. Λοιπόν, ο Νίκος ο οποίος δεν θέλει να δώσει το επίθετο στον αέρα. Είναι ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας. Σωστά, δεν θέλει ούτε την επαγγελματική ιδιότητα να βρωμίσουμε. Δεν θέλει να μαθευτεί στον κόσμο. Γιατί θα με κυνηγάνε για δανεικά. Θα με κυνηγάνε μετά. Τι λέει, πώς πάει, Νίκο? Καταρχήν, παιδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Εντάξει, 5 ευρώ δεν. Να κάνω αυτό, αν πραγματικά. 5 ευρώ στον καθένα. Μόνο. Φίλο μα. Και το Λίμπερο και εσά να ευχαριστήσω που μου δίνετε δυνατότητα να. Κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα να έρθει. Εντάξει, όχι, είναι το ραδιόφωνο είναι για κόσμο λέει, που δεν έχει μπει ποτέ σε στούντιο κτλ. Όντως, επειδή είναι κάτι που δεν το βλέπει όλα σαν τηλεόραση, είναι ρε παιδί μου, δημιουργεί στο μυαλό έτσι μια εικόνα. Μια εικόνα, ναι, η οποία βέβαια καταρρύπτεται μόλις φάσει. Μόλις μπει μέσα. Μόλις φάσει ραδιοφωνικό στούντιο. Καλά, να δω στο Λίμπερο μας και αρκετά έτσι χαβαλετζίδες. Μην νομίζετε είμαστε τίποτα επαγγελματίες. Όχι, ακούω αυτό, οπότε ξέρω πώς είστε. Ξέρω τι κουμάσια είστε. Πώς? Λέγε. Τα διαδικαστικά δεν είπαμε. Μπαλαντέρ. Είναι ο Μπαλαντέρ, κύριε Συγκεκριμένη. Λίμπερ 104. Με τον Θανάση Κυλώνη, τον Νίκο Παδόπουλο και τον Νίκο καλεσμένο. Και τον Νίκο, ο Νίκ Δε Γκρίκ. Το αφήσουμε έτσι να αιωρείται ένα είναι μυστήριο. Είναι ιδιοκτήτης γνωστής παγκόσμιας πανελλαδικής αλυσίδας καταστημάτων, δεν θα πούμε πια. Δανέζικης καταγωγής νομίζω. Δανέζικης. Οπότε για το Δανία Αυστραλία τι λες αύριο. Θα λήξει 1-0. Πάλι εκεί με το 1-0. Το τσιμέντομα, το 1-0. Λοιπόν. Θα πάμε βέβαια μέχρι και τις 12, φυσικά, σήμερα Τετάρτη, 20 του μήνα. Ναι. Είναι φίλε μαύρη επέτειο για Θεσσαλονίκη. Γιατί έγινε. Συμπληρώνονται σήμερα 40 χρόνια από τον σεισμό. Όχι, εξωτερική πλευρά του θύμου. Από τον σεισμό στο Ιράν Μαλή. Γιατί έχασα ένα σαριφάρι. Ναι. Από τον σεισμό της 20 Ιουνίου του 1978. Σε κάτι λιγότερο από μία ώρα από τώρα είναι ακριβώς η μαύρη επέτειος. Ήταν στις 11:03 πρώτα λεπτά το βράδυ της 20 Ιουνίου του 1978 και ενώ η ΕΝΕΔ έδειχνε σε μαγνητοσκόπηση από το Μουντιάλ της Αργεντινής του Ιταλία-Αυστρία, είχε χτυπήσει ο εγκύλαδος στη Θεσσαλονίκη, 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με 49 συνολικά νεκρούς και μια πολυκατοικία εκεί στην πλατεία υποδρομίου να πέφτει. Πλατεία υποδρομίου ποια είναι?
Έλα, ρε φίλε, εντάξει, βγες από το στούντιο, βγες. Εντάξει, δηλαδή, άμα δεν ξέρει ποια είναι η πλατεία υποδρομή, ρε φίλε. Είμαστε, ναι, ας πούμε. Θα μου πεις εσύ, δηλαδή, να βγάλω το στούντιο της Θεσσαλονίκης. Και τι έγινε. Και με ρωτάς ποια είναι η πλατεία υποδρομίου. Και τι είναι, ρε φίλε, Θεσσαλονίκη, κανένα χωριό είναι. Ο υπόδρομος, ρε φίλε, ακριβώς αυτό λέω, τι είναι, κανένα χωριό είναι. Τι, ποιο υπόδρομος, τι. Ο υπόδρομος, ξέρεις που ήταν παλιά. Όχι. Εντάξει. Θα μου πεις. Δεν ξέρει που είναι η πλατεία υποδρομίου, έτσι. Όπως κατεβαίνει στην Εθνική Αμήνη. Ωραία, πάμε καλά. Και όπως είναι η Γούναρη, η Ναβαρίνου που λένε πολύ. Γκολ. Η Ισπανία με Ντιέγκο. Νομίζω ότι Ντιέγκο Κώστα πάλι το βάλε. Τρία γκολ. Ναι, τρία γκολ και αυτό. Στα τέσσερα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 54 σπάει τον γόρδιο δεσμό. Αυτό άλλο κλεισέ έτσι. Σαν το μαγικό κόσμο του NBA. Σπάει, λύνει τον γόρδιο αυτός δεσμό. Ρεφίλ, αυτά είναι. Για πρώτο σκόρ πόσο δίνει. Τώρα θα δίνει λίγο. Τώρα... Πόσο έδινε. Δεν μπορώ να σου πω. Ήταν πολύ χαμηλά. Μπορώ να σου πω στο διάλειμμα θα το δω. Εντάξει, καλά, δεν θέλω να σε βάλω και σε κόπο. Εντάξει, όχι, δεν είναι κόπο. Θε να σου πω τώρα. Όχι, όχι. Τότε γιατί ρωτά, έτσι για να είσαι για να κάτσει λίγο. Χάμε και τον γκολ, βέβαια. Πώ είναι αυτό το γκολ. Περίμενε. Όχι, παίρνει την μπάλα. Ναι, πολύ ωραία. Φίλε, ναι, είναι η καραμπόλα. Είναι αυτό που λένε άμα σε θέλει. Όχι, στον Ντιέγκο Κώστα είναι. Καραμπόλα είναι, αλλά τον βρίσκει μπάλα στο γόνατο. Κοντράρι. Και δεν πηγαίνει γωνία κατευθείαν. Ναι, ναι, είναι η μπάλα. Είναι άτιμο πράγμα η μπάλα. Άτιμο πράγμα. Και τώρα α πούμε για να κολλήσω αυτό που λέμε άτιμο πράγμα η μπάλα. Το Μαρόκο. Έκανε δύο παιχνίδια όπου ήταν μακράν καλύτερο του αντιπάλου του και με το Ιράν και με την Πορτογαλία σήμερα, την οποία την πάτησε έτσι. Η Πορτογαλία πραγματικά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Έβαλε γκολ στο 3 και μετά λες και έπαιζε Ολυμπιακός Χραβιακός. Τέτοια φάση. Λίγο από τις φάσεις που είδα πάντως. Τίποτα ρε, σου λέω μονότρεμα. Και το Μαρόκο όχι απλά δεν κέρδισε, τα έχασε και τα δύο παιχνίδια και μάλιστα χωρίς καν να σκοράρει. Δηλαδή έκανε δύο ήττες χωρίς να σκοράρει η Σαουδική Αραβία. Έκανε δύο τη χώρε χώρα και το Μαρόκο και είναι φίλοι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, αν του βάλει να παίξουν Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, mm-hmm. θα λήξει 5-0. Λέω εγώ τώρα έτσι. Πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο, το οποίο φυσικά θα γυρίσει σπίτι του. Μάδια χέρια. Μάδια χέρια. Κάτσε λίγο. Μπλοκάρει ο Ντεχέα, ο οποίο είχε δεχτεί δρυμία κριτική. Είμαστε πλέον στο 56. Ιράν-Ισπανία, καθώ τυπικά γηπέδιο είναι οι Ιρανοί, του Ανσαριφάρ και του Χατζησαφή. Ο Μασούτη Σάικ δεν παίζει σήμερα στον πάγκο. Δεν ξέρω αν τον έβαλε. Καμιά αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πλατεία υποδρομίου είναι όπως κατεβαίνει στην Εθνική Αμήνη, λίγο πριν βγει η Ατσιμισκή, άμα στρίψει στη Μανουσιανάκη. Μανουσιανάκη δεν ξέρει ποια είναι. Πού είναι η πολεοδομία, ξέρει. Θεσσαλονίκη που πέφτει. Νομό Θεσσαλονίκη. Μακεδονία. Άσε τώρα με το Μακεδονία. Θα σε μπλέξουμε εδώ. Άμα σου πω Μακεδονία. Γιατί αύριο σου πω Νότια Μακεδονία. Νότια Μακεδονία. Λοιπόν, πλατεία υποδρομίου, φίλε. Κατεβαίνω Εθνική Αμήνη. Ναι. Ωραία. Καλά, εγώ τώρα πριν δίνω... βγούμε στο φανάκι τη Μισκή. Ναι. Ωραία. Αν στρίψει δεξιά που έχει ένα δρομάκι, Μανουσιανάκι λέγεται αυτό. Πολλά δρομάκια. Ένα δρομάκι είναι, φίλε. Ένα δεν είναι που είναι Σβόλου. Που πήγε στο τέλο μετά Σβόλου. Ναι. Την περνά. Εντάξει, στρίψε τη Σβόλου. Ωραία, στρίψε τη Σβόλου. Ναι. Όπω είσαι στη Σβόλου, σε κάποια φάση δεν έχει δεξιά και αριστερά μια νησίδα στο κέντρο και άνοδο κάθοδο. Αυτή είναι η πλατεία υποδρομίου, ρε φίλε. Εκεί παλιά ήταν ο υπόδρομο. Έχω πέρασει εκεί πέρα. Εκεί παλιά ήταν πραγματικά ήταν ο υπόδρομο. Όταν λέμε παλιά, μιλάμε για χρόνια βυζαντινή αυτοκρατορία. Κοίτα, ρε φίλε, που ήταν τότε. Τι έχει κάνει ο Ρεθανά τώρα, δηλαδή. Επειδή ήταν τότε. Αυτή η φωτογραφία σου λέει κάτι. Γιατί δεν έχουμε πει. Εκεί έχει ένα δημοτικό σχολείο. Είναι η Ιωαννίδη Σχολή. Είναι το 400 δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δε εδώ πώ ήταν με τα μπάζα γεμάτα. Εδώ είναι η πολυκατοικία που έπεσε. Που είναι τώρα το κέντρο, τι είναι εκεί, κέντρο ιστορίας, είναι ένικο, τι είναι. Είναι ένα κτίριο, ναι, νομίζω κέντρο ιστορίας, κάπως έτσι λέγεται. Είναι η πολυκατοικία, ήταν μια οχταόροφη πολυκατοικία, η οποία έπεσε λίγο μετά τον σεισμό της 20ης Ιουνίου του 1978, με απολογισμό 29 νεκρούς και άλλοι 20 μέσα στην πόλη από άλλα έτσι, περιστατικά, ήταν 49 νεκροί, πολλοί τραυματίες. Στο φίλο του Βαγγέλη που ακούγεται ακόμη. Νόμιζα τώρα έτσι πως το... Πολύ καλός φίλος. Πάνω πολλά εγώ για τους νεκρούς τα χαιρετίσματα. Παουτσάκια, άρρωστα. Λέω, δεν σας έβια, δεν σας έβια. Εντάξει φίλε, μυαλό δεν βάζεις φίλε. 100 χρόνια ραδιόφωνο κάνεις με το κινητό στο... Δεν το βάζεις στο μιούτ. Εντάξει. Θα φύγεις. Δεν κατάσταση αυτή. Όχι, θα φύγεις από το παράθυρο. Θα το ανοίξω γιατί μου κλείσει το κλειστό λόγο. Πετάδι! Που λένε στρατό, αλλά στην πίστη στρατό ρε φίλε. Τρεις μήνες έκανε. Τρεις μήνες δική μου, 9 μήνες δική σας. Καλά λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει τώρα. Και θα κάτσουμε τον Νίκο εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί σε φτάνει. Σε φέραμε νέο παιδί φέτος, δοκιμάσαμε. Σε φέρεις. Εντάξει. Αυτά αλλού. Εντάξει, να μου.
Άντε να όμως. Να φύγετε να πάτε αλλού. Νίκο, να σε πω, μετά τις 15 Ιουλίου σου να κάνεις μια βραδινή εκπομπή. Γιατί. Μετά τις 15 δίσκο. Ναι, γιατί φεύγω σε άδεια. Φεύγω σε άδεια. Μέχρι τις 22, ναι, δεν έχω θέμα. 22 Ιουλίου είσαι εσύ, αλλά μάω. Βρήκαμε την καταστάση. Πού θα πας, έχεις κλείσει. Ρόδο, ε. Ρόδο, είναι ο κολλητός μου. Δεν πιστεύω ότι θα φαλειρά και τέτοια αυτά εκεί πέρα. Είναι εντάξει, παντού. Θα γυρίσουμε όλη τη Ρόδο. Στην Κοιλάδα με τις πεταλούδες θα πας. Όχι, ναι. Έχεις πάει. Εγώ έχω πάει. Εγώ δεν έχω πάει. Ήταν εγκόμενα στη Ρόδο, Θανάση. Όχι, όχι, όχι. Στη Ρόδο μια φορά έχω πάει και ήταν το ένα κομμάτι του γαμήλιου ταξιδιού μου. Α, πήγες με... Είχαμε πάρει μαζί και τους δύο κουμπάρους. Α. Ναι. Κάτσε λίγο Ισπανία κοντά στο 2-0. Καλά, τα πήγες γαμήλιο ταξίδι τώρα για τους κουμπάρους. Αυτό ήταν σαν δώρο, ρε παιδί μου. Μετά πήγαμε μόνοι μας. Σαν εμετέρειο, σαν δώρο. Μαϊάμι και... Α, πήγατε και Μαϊάμι. Ναι, ρε φίλε. Ενώ εδώ στην Καλαμαριά, στην ταβέρνα. Ποια χρονιά παντρεύτηκες? Το 1977. Το 11. 12 Ιουνίου του 11. Δεν παντρεύτηκες. Πασόκ. Τι ήταν, ούτε καν. Ναι, δεν παντρεύτηκες. Και πήγες και Μαϊάμι, ε. Και πήγαμε πρώτα Ρόδο. Κάτσε, πήγαμε πρώτα Ρόδο. Ναι, νομίζω πήγαμε πρώτα Ρόδο. Όχι, όχι, sorry, sorry. Πρώτα πήγαμε Αμερική, Καραϊβική και από Μαϊάμι. Πόσο καιρό έκανε. Ήταν εντελώς μήνα στο μέλος, δηλαδή. Γιατί ο μήνα είναι. Κοίταξε, η άδεια ήταν όντως μήνα. Ήταν μήνα. Και όλο το μήνα γερνούσατε. Πω, πω, τι είχα στο Ιράν. Μαλί. Μαλί. Με τον Μεγντή. Ένα μήνα. Έσβησες. Πήγαμε. Πατεθήκαμε καβάλα, πήγαμε. Μαϊάμι 4 μέρες, από εκεί καράβι Καραϊβική. Αυτό δεν ήταν καφέ. Τζαμάικα, νησιά Κέιμαν. Περιοδία ήταν αυτό. Περιοδία, ναι, ναι, ναι. Απλά στο δικό σου. Είδε λεφτά ο κοιλόνι. Άλλε εποχέ. Είδε λεφτά ο κοιλόνι. Άλλε εποχέ, εντάξει. Δεν κρίση, νομίζω. Όχι, να σου πω κάτι. Το ταξίδι το είχαμε κάνει ουσιαστικά με την καβάντζα από τα δώρα. Ήταν φίλε εποχέ που. Δώρα γάμου. Λογαριασμό στην τράπεζα και τέτοια. Ναι, εντάξει, ήταν εποχή που. Βλέπει ο κοιλόνι. Πόσο του βάζανε πια. Δεν είχε ταρήφα όσο έβαζε ο καθένα. Άλλοι δεν δώσανε. Δεν δώσανε κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Κάποιοι γάμο... δώσανε τίποτα και πολύ καλά κάνουν. Πρόσκληση στο κάμπο του Θανάση μήνυμου ποσό 50 ευρώ. Φαντάζεσαι. Πλαφών τα 50 ευρώ. Τι φίλους έχεις επιτέλους. Παιδιά ήταν άλλες εποχές τώρα. Το 11 ήταν. Το 11 ακόμα παντρεύονταν ο κόσμος. Τώρα δεν σκέφτεσαι ότι γιατί να μην είχα βάλει σε ένα άκρη κάποια λεφτά από εκείνα, φίλε. Πού ρε φίλε, δεν γίνεται. Καταρχήν μετά να πάρεις κανένα έπιπλο από εδώ, από εκεί κτλ. Τελείως, άμα ανοίξει σπίτι, φίλε, για πότε είχα μαζέψει κάποια λεφτά στην άκρη. Για πότε το κλείνεις. Είχα μαζέψει τότε κάποια λεφτά στην άκρη, για πότε ερουφήχθησαν, χαμπάρι δεν πήρα. Τα έπαιξα σε μια τριάδα. Τα είχα παίξει μια, σε ένα μονό αποδεκτό. Σε ένα μονό αποδεκτό. Είχε βήτα Ινδία μια Παρασκευή βράδυ. Αλλά εντάξει, ναι, εκείνο ήταν ωραίο ταξίδι, φίλε. Είναι εμπειρίες, φίλε, και μέρη που ναι. Μια φορά δηλαδή η ζωή σου θα πας. Και είναι και ταξίδια στα οποία καταρρύπτονται και πολλοί μύθοι. Έτσι, αυτό που ακούσα, ας πούμε, στο Τζαμαϊκανή είναι πιο ξέρω εγώ, χήμα άνθρωποι τα λοιπά. Ναι, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Μέγα ψέμα. Σε κάτι πιο τσίτα ανθρώπους δεν βρίσκεις. Να σου πω κάτι. Ναι, ρε φίλε, πολύ τσιτωμένοι. Εντάξει, είναι φτωχός λαός. Είναι και μαγκάκια, την έχουν δει λίγο η εξαίρεση οι μαμιάδες της Καραϊβικής. Και προσπαθούν με το που πατάει ας πούμε, τουρίστες στο πόδι στο νησί, προσπαθούν να σε ψηρίσουν, να σε εξυπηρετήσουν για να τους δώσει κανένα χαρτζιλίκι, να τους δώσει κανένα παπούτσι, καμιά μπλούζα. Εντάξει, να σου πουλήσουν κανένα φουγάρο. Θέλει και προσοχή. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα το Ιράν. Ιράν. Ποιος? Ποιος, ο Καρίμ. Αυτός, 1-0. Αντζαρουφή. Ποιος είναι αυτός? Το 6. Το Ιράν. Offside. Τι, το έδωσε offside. Όχι. Όχι, δεν κάνει κανένα μετράει. Το έχει δει, σηκώνει το χέρι ψηλά. Βάρ. Τι έγινε. Όχι, βάρ. Ρε φίλε. Περίμενε. Κάτσε. Γιατί ακόμα εδώ πανηγυρίζουν. Όχι, το σήκωσε. Α, σηκώνει το χέρι και τι λέει, ότι θα συμβουλευτεί το βάρε. Κάτσε, περίμενε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Ναι, ακούει στο ακουστικό τι και πώς. Γιατί τι ζητάει. Μπα για κύρος την κόβω τη φάση. Περίμενε. Να ξέρεις. Είναι εξές. Τι θέλει δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τι ζητάει. Τι θέλει, λεφτά φίλε. Δώσε λεφτά να το κρατήσει. Τι θες τώρα δηλαδή. Να το μετρήσει. Να ξέρει με ποιον μοιάζει. Με κάποιον μου μοιάζει ο διαιτητής. Με ποδοσφαιριστή. Με κάποιον μου μοιάζει τώρα, δεν μπορώ να. Με τον Άνταμ Τζόνσον. Ξέρει, ακούμε και τραγουδάρα από κάτω έτσι. Round the Hills. Iron Maiden. Λακρύσαμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να είναι επηρεασμό τη φάση νομίζω είναι. Λοιπόν, ακόμα ο διαιτητής δεν έχει λάβει την οριστική του απόφαση. Βλέπουμε και τον Κάρλος Κεϊρός, τον Πορτογάλο προπονητή των Ιρανών, να περιμένει την ετοιμιγωρία.
Ενώ ένας φυσάει τη μύτη του και βγάζει μίξα, Ιρανός. Α, εγώ νομίζω εμένα λες. Όχι ρε φίλε. Εσύ το κάνεις εκτός του ντύου. Σωστό. Ξέρεις αυτό το ποδοσφαιρικό το άδειασμα με τη ΣΕ, το πάτημα του ενός που γίνεται η εκένωση του ενός. Τι έγινε. Αυτό και το φτύσιμο. Κάτσε λίγο. Τι offside. Φίλε, offside δεν υπάρχει. Όχι το σούπερ. Α, ναι. Όχι, όχι, ξεστή. Ο σκόρερ το 6. Όχι, στον πούτι τον βρίσκει μπάλα, αλλά πρέπει να είναι. Τι, το ακύρωσε. Το ακύρωσε. Το ακύρωσε, το ακύρωσε. Το ακύρωσε. Το ακύρωσε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παραμένει το Ιράν-Ισπανία 0-1. Όχι, έχω την αίσθηση ότι είναι σωστή απόφαση, γιατί μάλλον ήταν offside στο, το ο 6, όπως λέει και ο Βαρούχας. Το νούμερο 6 του Ιράν. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας, δώσαμε, δεν δώσαμε. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρεώσεων ακόμα 24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Για όσους θέλετε να βγείτε στον αέρα της πόλης και είστε πολλοί, το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να περιμένετε όμως για περίπου μία ώρα. Λοιπόν, λες, εγώ λέω. Εγώ λέω να πάρουμε μια συνέντευξη από τον καλεσμένο μας. Να πάρει και του Γιάννη, ρωτήστε τι θέλετε. Λοιπόν, ομάδα. Ομάδα ΠΑΟΚ. Πώς έγινες ΠΑΟΚ και σε ποια ηλικία? Από μικρός. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι το τρίποντο του στο Γιάκοβιτς. Στο ΣΕΦΕ. Είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι. Καλά, είναι δυνατή στιγμή του. Ναι, θυμάμαι τον πατέρα μου βασικά να με πετάει πάνω ψηλά. Να με πετάει. Σε έβαλε ένα τρίποντο. Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι. Ναι. Από εκεί μετά μπήκε το μπάσκετ. Είσαι και ψιλομπασχετικό από ό,τι μα είπε. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Δηλαδή... Ναι. Καλά, εντάξει. Έλληνα που να μην του αρέσει το μπάσκετ δεν βρίσκει. Ναι, απλά δεν είμαι. Η οπαδή του ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ μπασκετική. Αλλά... Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Μ' αρέσει και εντάξει, μπάλα βασικά, αλλά και το μπάσκετ. Κοίταξε, νομίζω ότι η μοναδική μπασκετική λαή στην Ελλάδα είναι του Άρη και του Παναθηναϊκού. Δεν βρει άλλο μπασκετικό λαό στην Ελλάδα. Λογικό είναι. Ναι. Ναι, είναι. Εντάξει, είναι και ουσιαστικά είναι και δύο αυτοκράτορε. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτοκράτορα για το άθλημα αυτό, είναι η πρώτη αυτοκρατορία ήταν του Άρη. Και μετέπειτα, ας πούμε, να πούμε άλλη λέξη, έχουμε τη δυναστεία του Παναθηναϊκού. Δεν με ρίχνει αυτό. Τι? Ό,τι καλό λόγο και να πει δεν με ρίχνει. Όχι, ρε φίλε, τι να σε, για σένα το λέω. Την αλήθεια λέω. Ξέρεις, αυτά δεν. Όχι, είσαι αντικειμενικό. Εγώ είμαι αντικειμενικό. Δεν αυτό είναι μια αλήθεια. Είσαι μια καλή γριά. Είμαι, ρε φίλε, και. Μην το πεις. Και τιμή μου. Όχι, τιμή μου. Φίλε. Εντάξει, εγώ το λέω κιόλα. Το γράφω και στα κείμενά μου. Είσαι λέξη γριά, δεν χρησιμοποιώ. Είσαι από του λίγου καλού Ηρακλήδε που βρίσκονται. Εσύ δηλαδή πειράζεσαι άμα σε πει κάποιο σκόλεξ. Ναι. Γιατί, ρε φίλε, τώρα εντάξει, αυτά παρατσούκλια είναι. Δεν να πει βρισιά μέσα. Δεν υπάρχει κάποιο συνθετικό μπροστά. Τέτοιο σκούλινγκ. Εμάς μας λένε Εβραίους. Εβραίοι είναι άλλο παρατσούκλι. Αυτό είναι άλλο παρατσούκλι. Γιατί, φίλε, αφού έτσι είναι. Που είπατε ότι εμείς είμαστε οι αριστοκράτες. Αυτό, φίλε, πού οφείλεται? Κάτι με εβραϊκούς τάφους και τα λοιπά. Στο γεγονός ότι ο Άρης, ρε παιδί μου, από τα παλιά τα χρόνια, ήταν, ρε παιδί μου, η ομάδα της αριστοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτός που είχαν τα λεφτά. Ποιοι τα είχαν τα λεφτά? Οι Εβραίοι. Αυτό. Ναι. Εγώ πάλι είχα ακούσει κάτι το οποίο μάλλον είναι αστικός μύθος, ότι στην περιοχή είχε κάτι βοήθεια. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λένε πολλά. Εγώ έχω ακούσει ότι λένε για το καταστατικό τότε που ιδρύθηκε ο Άρης, ότι υπήρχαν μέσα ονόματα. Καλά, λογικό είναι, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ο Άρης τους άλλους έγινε από αντιφρονούντες παράγοντες του Ηρακλή, που φύγανε τον Ηρακλή και κάνανε τον Άρη. Και ήταν το φως τους. Και εκεί οφείλει και το όνομα. Το ότι δώσανε όνομα Θεού, ας πούμε, στην ομάδα, οφείλεται στο όνομα ημίθιο του Ηρακλή. Και εσύ, ρε Δαλάς, πού το ξέρεις εκείνη σου, να. Κάτσε, ρε φίλε, αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι να πεις προ Χριστού, είναι πριν από 100 χρόνια. Ακούμε το λαμπαουτάρι, φίλε, να δούμε πώς πήρε ο Άρης το όνομά του. Διαλέξανε τον Άρη γιατί θέλανε τον Άρη το Θεό του πολέμου. Φίλε, διαλέξανε τον Άρη γιατί θέλανε να κάνουν κάτι μεγαλύτερο από τον ημίθιο Ηρακλή. Εσύ που το ξέρει. Μα κοινή λογική είναι, ρε φίλε. Η δικιά σου κοινή λογική. Το Θεό του πολέμου για ποιο λόγο λένε να πολεμήσουν? Θέλανε το Θεό του πολέμου, ρε φίλε. Γιατί για ποιο λόγο? Είναι ένα σύμβολο, ρε παιδί. Άσε τώρα ένα σύμβολο τώρα. Ένα σύμβολο και το κίτρινο και το μαύρο, τα χρώματα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό ναι, προφανώ. Που τα ήθελαν και άλλοι μετά και παίξαν και φάγανε το τάλιρο. Τάλιρο 5-3. Και τα πήραμε εμεί. Αυτό το σκορ ελέγχεται. Αυτό ελέγχεται. Αυτό που λέει εσύ δεν ελέγχεται. Όχι, ρε φίλε, μα είναι κοινή λογική. Δηλαδή, φεύγουν οι παράγοντες από μια ομάδα Α. Πάνε κάνουν την ομάδα Β. Και το 5-3 κοινή λογική. Ρε και καταγεγραμμένο. 5-3. Φίλε, δεν έχει βάλει στο Μουντιάλ. Άιντε. Κάτσε λίγο. Αμάν, όχι. Παραμένει το 0-1. Θα μας πεις εσύ τώρα, λες ήσουν μπροστά. Λοιπόν, καταρχήν τώρα ρωτάμε τον Νίκο. Τι πετάγεσαι? Γιατί λες να κρύβεσαι, Θανάση, και μένα πει το άδικο. Όχι, ρε φίλε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Το δίκαιο και όλα.
Δεν τι έκαμε. Το έχουν πει οι παράγοντες του. Ποιος το έχει πει? Του Αλκέτα Παναγούλη το έχει πει ο Μακαρίτης. Τι είχε πει? Και ο Γιάννης Ιωαννίδης το έχει, το έχει δηλώσει δημοσίως. Βρέστα, βρέστα. Λοιπόν, θα το βρω και θα σου βουλώ στο στόμα. Θα μου κάνει να μου βουλώ στο στόμα. Λοιπόν, να επιστρέψω όμως στις ερωτήσεις που κάναμε στον Νίκο, τον προσκεκλημένο μας. Λοιπόν, είπες πάω και έγινες, μάλλον όχι έγινες, ο πατέρας σου έκανε. Και η πρώτη έτσι, πρόβλημα, δυνατή ανάμνηση είναι το τύπο του Στογιάκου, του Σεφ. Ναι, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι. Τι άλλο, κάτι άλλο σχετικά με ΠΑΟΚ, γιατί πάμε κι αλλού τη συζήτηση, ας πούμε. Γιατί δεν μόνο τα αθλητικά στη ζωή μας, προφανώς. Εννοείται. Πηγαίνεις γήπεδο εκδρομές αυτά, πιο παλιά, ξέρω εγώ. Εδώ, Τούμπα. Εντάξει, είναι λίγο τα πράγματα λίγο δύσκολα στο γήπεδο. Όπως... Καλά, έχει τόσα μαγαζιά πλέον, δεν μπορεί να είναι υποχρεώσει. Ναι, είναι και αυτό, ναι. Είναι υποχρεώσει. Είναι και αυτό, είναι και οι Κυριακές μέσα στο γήπεδο. Αυξημένες. Αυτό με τις Κυριακές, φίλε, για πες τώρα, τι γίνεται. Είναι... Για έχει ψηφίσει, εγώ παίξει αυτό. Είναι από ναι. 8 γίνεται 32. Τις ψήφισε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τις έκανε από 8-32. 32 Κυριακές το χρόνο. Ναι, είναι από Μάιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, είναι ανοιχτά. Πο... Δεν είναι όλοι, αλλά όποια μαγαζιά θέλουν είναι ναι. στον νόμο που να ανοίξουν. Τα δικά σου μαγαζιά ανοιχτά είναι παντού. Ναι, τα δικά μου μαγαζιά. Ναι, φίλε, και πολυεθνική εταιρεία. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Αλλά είναι καλά, είμαι, δουλεύω 4 χρόνια κοντά σε αυτήν την εταιρεία. Ευχαριστημένο, έτσι. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Είναι καλό να δουλεύει και σε μια. Κοίταξε, το σημαντικό πλέον στις μέρες μας δεν είναι. Δηλαδή. Ωραία κομπίνα της Ισπανίας κοντά στο 2-0, κλωτσιάζεις μπουνιές μέσα στην περιοχή. Τι μπορεί να γίνει για να μην βγει ένα μάτς over, να ακυρωθεί γκολ και να είναι η μπάλα για 10 δεύτερα πάνω στη γραμμή και να μην μπαίνει μέσα. Πρέπει να δραματίσεις και παίχτης, δες κομπίνα που βγάλει Ισπανή φοβερή. Ναι, ναι. Είναι καλή Ισπανή και σήμερα, απλά είναι αναποτελεσματική. Δες εδώ κομπίνα. Ναι, είναι δουλεμένο πολύ. Δες εκεί, η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα. Κλωτσομπουνίδια. Την έχει καμπακώσει ο άλλος. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Την έχει συνώσει στον ποπό του την μπάλα ο άλλος. Και μπαίνουν τώρα εκεί πόδια, κλωτσάνε, κάνουν, ράνουν, πλασέ. Βάζει καλώς τα χέρια, χαμός. Και είναι ρουτουζαπά. Βγαίνει ο μεγάλος. Έλεγα ότι πλέον στις μέρες μας δεν είναι η κέρια ερώτηση αν δουλεύεις ή αν έχεις δουλειά. Αν πληρώνεσαι. Εκείνο το σημαντικό. Είναι πολύ γιατί πολλοί κόσμος δουλεύει. Αλλά ή δεν πληρώνεται καθόλου ή πληρώνεται με καθυστερήσεις τρελές. Δεν πληρώνεται ναι. αυτό που αξίζει. Α, καλά, αυτό ναι, εντάξει. Πάνε, αυτό είναι. Ρώτα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και εμείς έτσι είμαστε πειραμένοι. Εμείς αξίζουμε 15. Εμείς αξίζουμε 15 χιλιάρια και παίρνουμε μόνο 10 το μήνα. Με 10 χιλιάρια το μήνα, δηλαδή πώς να ζήσεις. Τι κατάσταση είναι αυτή. Αυτό φίλε έτσι είναι. Εντάξει, είναι. Η ερώτηση που κάνουν αν δουλεύεις δεν είναι το σημαντικό πλέον. Το θέμα είναι αν πληρώνεσαι. Κοίτα, από το που δουλεύεις πήγαμε στο αν δουλεύεις και από το αν δουλεύεις στο αν πληρώνεσαι. Πάνε έτσι αυτά. Μα αυτό λέω ρε φίλε, απλά δεν είσαι τόσο έξυπνος για να το καταλάβεις. Ότι... Τσακ! Ένα μηδέν. Θα σου βρω εγώ το στόμα τώρα. Ότι δεν είναι η κέρια ερώτηση αν δουλεύεις. Εντάξει, το ακούσαμε. Παλιά το ακούσαμε την πρώτη δουλεύεις. Θανάση λέει κάνει το μάτς, λέει γκολ-γκολ. Β' ημιχρόνου, μπας και ρεφάρουμε λέει και κοιμηθούμε ανάλαφρα. Να κάνει ρε γκολ γκολ τώρα, αυτός μετά ένα 10 γκολ β' ημιχρόνου, τώρα που το πας έτσι γκολ γκολ β' ημιχρόνου, κάτι μου φέρει στο μυαλό για το ποιος είσαι ή ο Παναγιώτης ή ο Θόδωρος, λέω εγώ τώρα. Άτυχος ο φίλος που ακυρώθηκε τον γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν... Καναστημένος θα βγει, πληρωθήκαμε από σένα, Θανάση, ευχαριστούμε και τέτοια. Να είσαι καλά, μας έστειλε το ταμείο. Δεν έχω ανάγκη, ρε φίλε, για ποτέ, τίποτα, δεν έχω ανάγκη. Για promotion. Κάνεις λεζάντος. Τόσα πάνε. Χρόνια τα διαπιστευτήριά μου παίζεις, το παίζεις μέσα από την σκληρή μου δουλειά. Το παίζεις και έτσι τώρα, δηλαδή. Το παίζεις τώρα και έτσι χαμηλών τόν. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ μαζεμένο παιδί και τέτοια. Είμαι, ρε φίλε, δεν είμαι. Εσύ που με ξέρεις, ας πούμε, τι λες ότι είμαι κανένας υπερφύαλος. Δεν ξέρω, φίλε. Άμα δεν ξέρει, φίλε, σκοφίγε. Δεν εμπιστεύω. Άμα δεν ξέρει, σκοφίγε. Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Τι ξέρει, μην πω και την άλλη τη λέξη. Άμα από αυτά που ξέρω. Πες τα ρε φίλε, πες τα. Θα μας κλείσουν. Σιγά μας κλείσουν. Θα πούμε και τα δικά σου όμως. Τι από τα δικά μου, τι εγώ με καθαρίζω. Τα εκτός αέρα. Σαν τζάμι, κρύσταλλο. Αλλά εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει. Άμα έτσι τα κρύσταλλα. Τι έγινε τώρα, ήρθες, με διάσεις να μανολιαστούμε στις 12. Ποιος μέσα χέρια. Δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα. Ούτε εγώ. Είμαι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Κι εγώ. Λοιπόν, επιστρέψουμε στον Νίκο όμως τώρα γιατί όλο με διακόπτες. Εγώ σε διακόπτες είμαι διακόπτες. Τι? Θα έρθω να καθίσεις στη μέση. Όχι, 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 φίλε. Όχι, όχι. Είναι σαν αυτή. Θέλω να τον έχω δίπλα έτσι ώστε άμα μου γυρίσει τα μυαλά να υπάρχει το εύρος κίνηση. Δεν θα με δεις που θα έρχομαι στα μούτρα σου, να ξέρεις. Δεν θα με δεις. Άσε, Τζάκι Τσάν. Δεν θα με δεις. Ο Θόδωρος, είδες πώς έπεσα μέσα, είδες Θόδωρε πώς έπεσα μέσα. Αυτά τα γκολ γκολ πρώτου ημιχρόνου και β' ημιχρόνου.
το μυαλό μου κατευθείαν σε εσάς πήγε. Μην ψάχνουμε, αυτά είναι σαν τους στημένους καυγάδες που κάνουν. Όχι, δεν είναι φιλετρό στημένο. Ναι. Αυτό δεν είναι στημένο. Για να ανεβαίνω λίγο, τσιγκλάει ένα, τσιγκλάει ο άλλο. Είναι δύο αδέρφια φίλοι μου, οι οποίοι είναι. Όχι, λέω, εγώ είναι γκολγκολάκιδες ημιχρόνου. Θανάση, εντάξει, δεν είναι πολύ έξυπνο, το καταλαβαίνω. Άστα, μην πειράζει. Λέμε για την κατάσταση που υπάρχει αυτή με στο στούντι μεταξύ εμένα και μου και σου. Όχι αυτό, αλλά. Και λείπει και η Πέγγι σου. Βάλε Δευτέρα. Πέγγι σου. Βάλε Δευτέρα. Είναι αυτά τα στημένα, ρε παιδί μου, που κάνουμε. Κατά βάθο. Θε αυτό που λε και τέτοιο, βάλε κάτι από πίσω. Απλά στο τέλο, άμα. Θε στον καβαδία να πούμε να πούμε. Άμα συνεχίσει έτσι. Άμα συνεχίσει έτσι, θα τη κάνει τα μούτρα. Κατάλαβε. Δεν θα φτάσουμε μέχρι τι 12 να κάνουμε εκπομπή. Και κάπω έτσι χτίζονται οι ακροματικότητε στα ραδιόφωνο. Έτσι. Και θα βγάλουν αύριο θέμα. Αυτό άκουτορα να δει. Επειδή είναι η πρώτη φορά που μπαίνει. Κάτσε, μιλά στον άνθρωπο, ρε παιδί. Τόνονται στο λίπερο. Έχουν βγει τα μαχαίρια. Τρίζουν καρέκλε. Παρέμβαση του διευθυντή. Να ξέρεις τώρα, επειδή είσαι και προτάρης που δεν είναι κακό σε ένα φίλο και τα λοιπά, η ακροαματικότητα, φιλέ, 9 στις 10 φορές έτσι χτίζονται. Έτσι, με τσίγκλισμα, με ψιλοτεχνητούς καυγάδες στον αέρα, είτε μεταξύ των δύο παραγωγών, είτε παραγωγού και ακροατή. Δηλαδή, αν κάνεις. Όταν μιλάμε για αθλητικό ραδιόφωνο, έτσι, εντάξει, δεν είναι απόλυτο αυτό. Δεν μιλάμε τώρα σε απόλυτο βαθμό. Αλλά αν κάνεις μια εντελώς πολιτισμένη εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο, είσαι καταδικασμένος να σε ακούει η μάνα σου, η θιά σου και κανένας ξάδερφός σου εγώ στο καρπενίσι. Ναι, δεν είναι ο κανόνας όμως, γιατί. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι απόλυτο. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι απόλυτο. Βγάζω τη δικιά μας εκπομπή απ' έξω, ας πούμε. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε σένα. Εσύ μην κοιτάς έτσι, γιατί. Θα σκάσουμε στα μούτρα, πραγματικά. Θα σου κάνω τα γυαλιά που ακούσε επαφή. Που λέει ο Χατζηχρήστος, μην κοιτάς έτσι, μην κοιτάς έτσι. Θα τα κάνω που ακούσε επαφή, σταμάτα. Χατζηχρήστος, ελληνικές ταινίες αρέσουν. Εννοείται. Αγαπημένη ελληνική ταινία. Πολλές είναι. Αλλά τις κακομοίρες νομίζω. Καλά, τις κακομοίρες είναι, ρε φίλε. Είναι must. Δεν το ζητώ καν. Και πιο μετά, εντάξει. Αγαπημένο το οποίο. Σωτήρης Μουστάκας. Μουστάκας, εντάξει, ναι. Μουστάκας δυνατός ο Μακαρίτης. Πολύ, ναι. Έχω παίξει κομπαρσιλίξη ταινία του. Του Σωτήρη Μουστάκα. Σοβαρά, ναι. Θέλω ναι, να το δω αυτό, έτσι. Έξω από το δημοτικό που πήγαινα, τι χάθηκε κι άλλο μαλλί, από το Ιράν. Ο Θανάσης μας λέει πολλά, δεν ξέρω τι θα πιστέψουμε. Βέβαια. Όχι, ρε φίλε, αυτό είναι αλήθεια. Είχε έρθει ο Μουστάκας με τον Βασίλη τον Ζαφυρόπουλο, εσείς δεν τον προλάβατε, είστε πιο μικροί. Τον Βαζά, τον θυμάστε, τον ξέρετε, τον έχετε ακουστά. Ήταν ο Βασίλη Ζαφυρόπουλο, παιδί μου, ένα έτσι εκεντρικό Θεσσαλονικιό. Παοκτσής, ο οποίος και καλά είχε κατέβει για να διεκδικήσει και είχε κατέβει στην πολιτική σκηνή, ας πούμε. Mm. Και έδινε συγκεντρώσεις δεκαετία, τώρα ήταν αυτό 80 αρχές 90, η Αγία Σοφία ή κοντά στο Λευκό Πύργο και τα λοιπά, σε διάφορα μέρη, που χαβαλετζίδικες, παιδί μου, που μάζευαν πολύ κόσμο. Ναι. Είχε δηλαδή και σε κάποια φάση όντως είχε κατέβει, νομίζω, για τέτοιο, για δήμαρχος υποψήφιος. Yeah. Τον στήριζε κάποιος, παιδί μου, οικονομικά. Μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί αν δεν κάνω τραγικό λάθος, πρέπει να μας έχει αποχαιρετήσει. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Ναι, το σχεδόν είναι λίγο. Αν δεν έχει αποχαιρετήσει, καταλαβαίνεις. Όχι, είμαι σίγουρος. Ναι, γιατί έγινε σχετικά πρόσφατα, λέμε εντός πενταετίας. Και έκανε κομπαρσελίκη. Και ήταν ο Μουστάκας μαζί με τον Ζαφυρόπουλο, ανεβαίνανε την Ικτίνου, εκεί στο ύψος του 41 Δημοτικού. Ξέρετε που είναι το. Ναι, δύο σχολεία. Το δεύτερο δέκατο, η μια αυλή και η άλλη του 41. Και ανέβαιναν από εκεί πέρα και θέλανε 2-3 παιδάκια. Για να του βάλουν, α πούμε, επειδή μου και καλά να περπατάνε από πίσω, πούμε, για να φαίνεται το πλάνο φυσικό. Και έχει τσιμπήσει ο σκηνοθέτης εμένα και δύο συμμαθητές μου και μας είχε βάλει απλά, επειδή μου, να περπατάμε από πίσω. Δεν είπαμε κουβέντα, είπαμε. Απλά είμαστε μέσα στο πλάνο. Τώρα, δεκαετία 80. Τότε ο Μουστάκας ήταν, νομίζω. Στα 85, κάπου εκεί, που ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας. Ήταν, ναι, τότε που. Ήταν, έπαιζε πολύ βιντεοκασέτα. Ναι, δηλαδή εντάξει, ταινίες σε χαμηλό επίπεδο, αλλά άκουσα απαραίτητες για να ζήσω. Έχει καλές κομμωδίες, όχι απαραίτητα. Έχει κάποιες καλές, εντάξει. Έχει μπει και ο Μουστάκας. Η ποιότητα βέβαια ήταν χαμηλή, έτσι. Αλλά ήταν, φίλε, η μοναδική πηγή εσόδων εκείνη την εποχή για αυτούς τους ηθοποιούς. Και το έχει πει και ο Μουστάκας στην ένδειξή του, ότι το παράπονο ήταν αυτό ότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Ότι οι ταινίες όλες αυτές ήταν χαμηλό επίπεδο. Αυτό ακριβώς είχε. Ήταν, εντάξει, πιο πολλές ήταν. Α πούμε τώρα ο Βουτσάς που είναι τεράστιο μέγεθος, είχε κάνει το μπζίτ. Το μπζίτ, ναι. Για να δούμε, ο Ίσκο μπαλαχτυπάει στο τείχος. Έχοντας φτάσει 10 και 36, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι, δεν έχει, όχι. Φίλε, δεν γίνεται να κάνεις διάλειμμα εν ώρα Μουντιάλ αγώνα στο 78. Για 5 λεπτά θα χάσουμε το φινάλε. Ωραία, θα το πάμε σε ρίξ. Σε μάθω γρα διάφωνο τώρα. Θα μάθω σε μάθω γρα διάφωνο. Ρε φίλε. Θα το πάμε σε κάτι. Τι μου θύμισε τώρα, μου θύμισε. Έχουμε ώρα. Έχουμε όμως ώρα. Ώρα, ναι, εντάξει. Α, ώρα, εντάξει. Εντάξει.
Πλακωμένοι θα φύγουμε σήμερα. Δεν πειράζει, φίλε. Θα σε αγαπάω πάλι. Στα χέρια μου θα φύγω. Θα τα φας τα μπουνίδια σου, αλλά εγώ θα σε αγαπάω. Θα φας και στα κουτουλίδια σου, θα στα κάνω φακούς επαφή στα κελιά και θα φύγουμε αγκαλιασμένοι και εσύ και τέτοιο. Γιάννη Ζάτση, για να μην τις φας και εσύ, δώσε την ώρα και γυρνάμε πίσω πάλι. Κοίταξε, διάλειμμα κάποια στιγμή θα κάνουμε. Το τσιγάρο θα το κάνεις, μην φοβάσαι, θα φας και την κούτρα σου. Θα τη φας και μια κούτρα. Λοιπόν, άκου λίγο. Γιατί είναι η Ελένη Μπούντι στο αεροδρόμιο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να πατήσει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος. Λέω Τζάμπα. Όχι Τζάμπα, όχι Τζάμπα. Ζαμπά. Ζαμπά. Τζάμπα. Ναι, έτσι γράφεται. Σαν Τζάμπα γράφεται. Ο οποίος με μόνο Τζάμπα δεν θα έρθει. Κάτι 5 συν 2, 5 χαρτιά συν 2. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Εντάξει. Κοίταξε, για να έχει παίξει στις μικρές ομάδες Βραζιλίας, καλό θα είναι. Εγώ δεν τον ξέρω καθόλου τον παίχτη. Ούτε στο ρώσικο πρωτάθλημα δεν παρακολουθώ. Δεν νομίζω ότι το ξέρει και κανένα Θανάση. Ναι, εντάξει, είναι όνομα. Τώρα έπεσε στην Γκρόδνη. Ναι, τώρα. Εντάξει. Κάτι θα έχει. Κάτι θα έχει. Για να κοστίζει τόσο. Για να κοστίζει τόσο. Γιατί έχουν πάει οι μάνατζερ την τιμή εκεί. Και να έχει φορέσει τη φανέλα τη Ελεσάου, έστω και σε μικρές ηλικίες. Κάτι καλό θα έχει. Και επειδή τώρα αναμένεται να φτάσει η πτήση του από Μόναχο, παρατέταρτο, βρίσκεται εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία η Ελένη Μπούντου και όταν θα. Βέβαια, μέχρι να κατέβει, μέχρι να σταματήσει το αεροπλάνο και τα λοιπά, να ξέρω εγώ, βαλίτσα από εδώ από εκεί. Εντάξει, βλέπω καλές 11. Γι' αυτό σου λέω ότι το σκηνικό. Θα κάνουμε διάλειμμα. Διάλειμμα θα κάνουμε, φίλε. Δεν σου πω ποτέ ότι θα κάνουμε. Αλλά από ό,τι βλέπω, το μάτσο έχει ακόμα 10 λεπτά γεμάτα. Και είναι ένα 0, δεν είναι. Και είναι ένα 0, ναι, ναι. Κοίταξε, αν ήταν στο 0-3, δηλαδή έχει κριθεί ο νικητής και το under over, θα σου έλεγα OK. Αλλά τώρα επειδή έχει κόσμο, ξέρεις, να σου πω γιατί. Μια πολύ απλή αιτία. Ναι. Κάποιος που καίγεται τώρα για το παιχνίδι. Σαδανιστικά τα κάνει τώρα. Δεν είναι σαδανιστικά αυτό. Κάποιος που καίγεται για το παιχνίδι, είτε για φύλαθλο λόγω φύλαθλου ενδιαφέροντος, είτε λόγω στοιχήματος, αν πας τώρα σε διάλειμμα, κρακ την έχει γυρίσει τη βελόνα με τη μία. Και μετά τον έχασες. Μετά δεν ξαναγυρνάει σε σένα. Μετά θα κολλήσει εκεί που τέτοιο. Και θα λέω και εγώ που έτσι, μα έτσι. Δεν γίνεται τώρα στο 80 να τον αφήσει τον άλλον. Και δεν είναι παιχνίδι, ξέρω εγώ, Τσοτήλη Κιλκής. Λοιπόν, είναι Μουντιάλ. Ναι. Παίζει Ισπανία μέσα. Έχουν παιχτεί εκατομμύρια ευρώ. Και στην Ισπανία και στο Όβερ και τα λοιπά. Γιατί πώς είναι την Ισπανία και έχουν παιχτεί εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία. Γενικά μιλάω, εσύ. Εντάξει. Παίχνες, νομίζω, στο live, δεν παίχνες στο ημίχρονο. Με 0-0 ημίχρονο. Πώς φορτώσανε. Πώς έχουν βάλει. Οι πακετάδες βάλανε, ξέρω το σημείο. Η Ισπανία, ξέρω. Ισπανία. Βάλω 1000, πάρω 200. Ο άλλος το βάλεξε εγώ διπλό μαζί με over. Σου λέει αυτό. Δεν έχω βάλει ποτέ αυτό να βάλει 1000 στην Ισπανία. Δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου 1000 ευρώ στοίχημα. Όχι, πέρα από αυτό. Όχι, πέρα όχι εγώ το έχω σαν νόμο ναι, ότι το στοίχημα που θα βάλω να μείνει μου να διπλασιάζει το ποντάρισμά του. Ναι, και εγώ ναι. Αυτό το λέω. Να βάλω ένα να πάρω ένα κέρδος. Ναι, να βάλω ένα για να πάρω 0,2 κέρδος, όχι δεν το κάνω. Δεν το κάνω ποτέ. Το θέλουμε και γκολ, μην το ξεχνάμε. Το θέλουμε και γκολ για το φίλο του Θόδωρο και όχι μόνο για να δούμε. Πω, τι χάθηκε. Καρφωτή κεφαλιά. Και τη γλώσσα των πικέδες. Ναι. Ο Μεγδί. Κοίτα εδώ, που νομίζω κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πικέ φίλε, φυλάκια ρούχα, κοίτα. Κεφαλιά από πολύ κοντά. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται το 1-1. Οι Ιρανοί που σκοράρανε, ισοφάρισαν, τον γκολ τους ακυρώθηκε λόγω offside, το οποίο μάλλον ήταν βέβαια. Πάντως το VAR έχει κάνει δουλειά, δηλαδή απονέμει δικαιοσύνη. Εντάξει, χθες στην Αίγυπτο δεν νομίζω ότι. Χθες για τη φάση του πέναλτι λες. Ναι, ήταν φάουλ. Φάουλ ήταν εκτός. Είναι απ' έξω και το βλέπει και δίνει πέναλτι. Βέβαια, να σου πω δεν επηρέασε πάρα πολύ. Επηρέασε κάποιον. Μόνο το στοίχημα επηρέασε. Μπορεί να το είχε no goal, ας πούμε. Ναι, σωστά. Ναι, δηλαδή το νικητή δεν τον επηρέασε. Η Ρωσία κέρδισε. Η Ρωσία πέρασε μαζί με τον Ουρουγουάη. Είναι οι πρώτες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στους 16. Απλά στο μεταξύ του παιχνίδι. Σε 5 μέρες θα κρυθεί το ποια θα τερματίσει πρώτη. Η Ρωσία, μάλιστα, η οποία τερματίζει πρώτη, ακόμα και με χ. Γιατί έχει πολύ καλύτερο συντελεστή τερμάτων. Ναι. Ποιος το περίμενε. Όλοι την πιστεύαμε ότι η Ρωσία θα είναι λίγα πράγματα. Αν και εγώ πίστευα ότι θα περάσει. Αλλά με πιο κλειστές εμφανίσεις. Ήταν τυχερή που της έτυχε η Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα, η οποία και είναι λιμό ομάδα και την πέτυχε εντελώς, ας πούμε, ανοργάνωτη. Αλλά ήταν αρκετά καλή και χθες. Δηλαδή, για να βάλεις 3 γκολ στην Αίγυπτο, που έχει σφιχτεί ομάδα. Όχι, δεν λέω ότι εντυπωσίασε. Κοίταξε, μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει εντυπωσιάσει. Ξέρεις τι μπορώ να καταλάβω, Κούπερ, ας πούμε, ποιο μάτσο με θα χτυπούσε σε αυτόν τον όμιλο. Δηλαδή, ποιο μάτσο. Με τη Ρωσία, ναι. Έπρεπε να το χτυπήσει, ναι, βέβαια. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ σφιχτά. Κοίταξε, άλλο τι θέλει, άλλο τι μπορεί. Και τώρα ο Κούπερ στα γεράματα, ας πούμε, έτσι έχει μάθει να παίζει. Μπάλα. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό για μένα έχω πει, ας πούμε, ότι μεγάλοι προπονητές πλέον.
Έχει ξεφύγει λίγο. Ναι, αλλά ξεφύγει σαν δικό. Είσαι σαν δικό. Είσαι σαν δικό. Είναι εντάξει, ο Σάντο τι παίζει. Κάνα φανταζή ποδόσφαιρο παίζει. Ο Σάντο παίζει το 1-0. Αν έβλεπε φίλε σήμερα το Πορτογαλία Μαρόκο, πραγματικά δηλαδή ήταν τρελή απογοήτευση η Πορτογαλία. Ναι, έπαιζε σαν προοδευτική. Στο έχω πει και εκτό αέρα ότι πιστεύω ότι θα τη φτάσει την πάλι την Πορτογαλία. Να πάρει γιατί... Μουντιάλ δεν παίρνει. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει. Δεν πιστεύω εντάξει. Ότι στα νοκάουτ κάποια στιγμή θα την πληρώσει. Στα νοκάουτ, αν βγει δεύτερη Πορτογαλία, νομίζω θα αντιμετωπίσει. Εντάξει, γενικά ρε παιδί μου, και όσο προχωράει. Όσο προχωράει. Λοιπόν, κάτσε λίγο εδώ να δούμε και μηνύματα. Ο Πέτρος λέει: καλό βράδυ στην Παρία. Λέει: Θανάση, λέει παραλίγο λέει, να το γλωσσοφά στο ματσάκι, λέει, όπως έκανα και εγώ λέει, την Κυριακή με την Σελεσσάο. 0-1 η Δανία αύριο. Μην ξανακούσω, λέει, για Λατινοαμερικάνους. Η αμπαλοσύνη σε όλο το μεγαλείο για την Ουρουγουάη. Ή μάλλον όπως έγραψε και χθες, λέει: σιγά μην ιδρώσει ο Καβάνι, λέει, όταν έχει ξεθεωθεί λέει, ολόκληρη τη χρονιά. Μπα, ο Καβάνι φίλε ήταν ο μοναδικός που προσπάθησε σήμερα από την Ουρουγουάη. Μάλλον κάτι σαν φιλικά τα βλέπουν λέει, τα ματσάκια οι βεντέτες. Εξαίρεση λέει ο αχώνευτος που θέλει να βγει πρώτο σκόρερ. Στο Ρονάλντο αναφέρεται. Καλή συνέχεια, Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Δουβλίνο. Καλά το να μην ξακούσει για Λατινοαμερικάνους είναι πολύ έτσι, μηδενιστικό φίλο μου. Όταν τα πιο πολλά παγκόσμια τρόπαια Λατινοαμερικάνοι τα έχουν πάρει. Ο Δημήτρης λέει. Πάντως λέει και οι τρεις λέει που σε είπα χθες ότι θα βάλουν δύο πλάς γκολ, σκόραραν λέει, φέρ σκόρε σήμερα φίλε. Ναι, εντάξει, και εγώ που σου είχα πει ότι στατιστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σε μία μέρα τρεις σκόρε που να πετύχουν και οι τρεις από δύο και παραπάνω τέρματα. Και όπως βλέπεις δεν έγινε. Αλλά ότι ήσουν κοντά, ήσουν κοντά. Λέει, το σενάριο ήσουν αρκετά κοντά και οι τρεις σκόραραν και μάλιστα άνοιξαν το σκόρ στους αγώνες όπου συμμετείχαν ο Κριστιάνο Σουάρες και ο Ντιέγκο Κώστα. Την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη. Κριστιάνο Σουάρες. Να πάμε. Μπούντου. Πάμε Μπούντου. Έχουμε ενημέρωση από. Τι έχουμε εδώ. Ναι. Πάμε σε Ελένη Μπούντου. Έχει έρθει ο Λέο Ζαμπά. Να πάρουμε από εκεί πέρα το ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Βραζιλιάνος νεαρός παίκτης, πρώην παίκτης της Γκρόσνη. Ο οποίος έρχεται για λογαριασμό του ΠΑΟΚ για να υπογράψει τον δικέφαλο. Να πάρουμε και από εκεί το ρεπορτάζ. Στο Μουντιάλ, στο Ιράν-Ισπανία, στο 86 είμαστε παραμένει το 0-1 υπέρ των Ισπανών. Πάμε για 3-0 ως ένα γκολ σήμερα. Μέχρι στιγμής προς τα εκεί είναι η φάση. Και τι άλλο. Ναι. Όχι. Δέχτηκα δύο μηνύματα από Λένι Μπούντο ότι είμαστε. Ότι είμαστε τέτοιοι. Περίεργα πράγματα. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά θα είμαστε stand-by. Θα πάμε στο διαλυματάκι. Και ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι να το γράψει και στο άρθρο αύριο. Αν θες, λέει από τα 45 γκολ του τουρνουά μαζί με αυτό της Ισπανίας τώρα. 17 μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο και 28 στο β'. Ναι. Καλά, είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι σύνηθες στατιστικό. Τα δεύτερα ημίχρονα συνήθως έχουν περισσότερα γκολ από ότι τα πρώτα και υπάρχει και λογική εξήγηση. Ότι έχουν χαλαρώσει οι άμυνες, βγαίνει και η κούραση. Σε αυτό το Μουντιάλ, ναι. Από ό,τι έχω δει στατιστικά ναι, και από ό,τι έχω καταλάβει, έχουμε πάρα πολλά γκολ με στημένες φάσεις. Ναι, έχουμε πάρα πολλά γκολ με στημένες φάσεις. Εδώ βάλανε οι Ιάπωνες. Έχουν καταρχήν πάρα πολλά πέναλτι. Έχουμε 9 πέναλτι σε 17 παιχνίδια. Και έχουν μπει τα. Ναι, σε 20 πλέον παιχνίδια. Σήμερα με στιγμή πέναλτι δεν υπήρχε. Ναι, σήμερα ναι. Ναι. Ήταν κενή μέρα. Και πολλά γκολ από κόρνερ, από τέτοιο. Δηλαδή είναι... Ναι, έχει πολλές στιμένες φάσεις που καταλήγουν σε γκολ. Εγώ σε γενικές γραμμές είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Όχι από την τρελή ποιότητα των αγώνων που βλέπουμε, αλλά το ότι τα πιο πολλά μάτς, σχεδόν όλα, έχουν suspense. Δηλαδή ο νικητής είναι σε κατάσταση αγωνία, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλα τα μάτς τα πιο πολλά είναι 1-0. Έχουμε άπειρα 1-0, αρκετά 2-1. Όλες οι νίκες είναι στο γκολ. Εύκολες νίκες έχουν κάνει μόνο η Ρωσία. Που έπαιζε με τη Σαουδική Αραβία, εντάξει. Ναι, και το χθεσινό εντάξει, ψηλό εύκολη νίκη ήταν το 3-1. Από 3-0. Και ποιος άλλος έκανε τη ευρεία νίκη και το Βέλγιο. Τον Παναμά 3-0. Τον Παναμά, ναι. Αύριο τι. Δεν υπάρχει. Αύριο είναι ωραία μέρα. Αύριο έχει η Σερβία, Ελβετία. Αύριο έχει τον πονόματο το μεσημέρι. Αυστραλία-Δανία. Το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ. Λοιπόν. Στην Περού Δανία το έλεγε αυτό, νομίζω. Πώς. Και στην Περού Δανία δεν το έλεγε αυτό. Και στην Περού Δανία το έλεγε. Ναι. Όχι, είναι ομάδε που το. Ο Αυστραλός με γκολ δεν θα βάλει λογικά. Σιγά μην βάλει δεύτερο σε παιχνίδι γκολ ο Αυστραλός. 0-1. Θα κερδίσει η Δανία. Ναι. Εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω ότι αν δεν ρίξει 0-0 θα κερδίσει ένα 0 η Δανία. Άλλο.
Έχει στις 6 Γαλλία-Περού. Ωραίο μάτς είναι. 3-1. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και Γαλλία θέλω, αν και του γουστά του περιβάλλοντος. Και θέλω και over. Και το βράδυ έχει ματσάρα, Αργεντινή-Κροατία. Αργεντινή-Κροατία είναι φίλε ο Μέση με την πλάτη στη μέση. Ο Μέση. Τον έχουν Κροάτες τι κάνανε στο πρώτο μάτς. Κροάτες. Φέραμε τον Άρη 3-3. Παίξε το Βικελίδη, την άλλη Τετάρτη παίζουν στη. Τι ρε φίλε, με ρωτάτε κανένα Κροάτη στο τέτοιο. Για παίξαν κανένα μήνα πριν. Έχει κολλήσει τώρα το μυαλό μου, λίγο και σκέφτομαι άλλο. Κερδίζαν την Νιγηρία 2-0. Νιγηρία. Εντάξει, κάνει του υπολογισμού σου. Για δώσε. Είπε 0 είναι η Δανία. Ναι, είπαμε 0 είναι η Δανία, 3-1 Γαλλία. 3-1 Γαλλία και. 1-1 Αργεντινή Κροατία. Φίλε, να σου πω κάτι. Καλώ. Καλώ. Γιατί σκέφτομαι να παίξω μια. Έχω παίξει ήδη το 0-0 αύριο, 7,5 φράγκα. Έτσι, μια ψηλαδούρα. Άμα τα βγάλω, παρετήσε! Σκέφτομαι, φίλε, να βάλω και μια διάδα. Λοιπόν. Over τη Γαλλία, μη σου πω και over 3,5. Ναι. Με γκολ γκολ την. Άμα τα βγάλω, άμα τα βγάλω, τον Αύγουστο φεύγει. Φεύγω. Είσαι μεγάλη Τατιάνα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάρουμε άδεια κάποια στιγμή, ρε φίλε. Εννοείται θα φύγουμε. Τον Ιούλιο θα φύγουμε. Μέση λέει εναντίον Ράκετιτς και Μόντριτς. Είναι σωστά. Με τον ένα συμπαίκτης στην Μπάρσα, με τον άλλον αντίπαλος. Λοιπόν, δεν πάμε σε διάλειμμα ακόμα. Αφενός, γιατί περιμένουμε τη λήξη του αγώνα στο Καζάν. Ιράν-Ισπανία, μπαίνουμε σε λίγο στο 90, μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις. Στο 90 είμαστε ήδη. Παραμένει το 0 πέρα των Ισπανών με το πολύ τυχερό γκολ του Ντιέγκο Κώστα. Μια καραμπόλα ολικής. Τον βρήκε μπάλα στο γόνατο. Από δική του προσπάθεια βέβαια. Αυτό δημιούργησε εκεί ένα σασυρμά. Και σειρά, αφετέρου δεν πάμε στο διάλειμμα. Αυτό με τις καθυστερήσεις πώς γίνεται σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει πολλές. Ναι, όλες οι 4-5. Ναι. Είναι και μας που δεν έχω δει βέβαια, δεν ξέρω αν έχουν βγει. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Κοίταξε, εμένα δεν μου φαίνεται να συμβαίνει κάτι διαφορετικό από άλλα παιχνίδια. αλλά όντως, φίλε, σε όλα τα μάτια έχει ή 4-5 λεπτά καθυστερήσεων. Δηλαδή, άμα ξεκινούσε και τα άμπεζε αυτά την αρχή. Αυτό είναι το πιο γκαραντή στοίχημα. Με τις καθυστερήσεις είναι συγκλονιστικό. Το έλεγε και χθες, να ξέρει. Τώρα ο Νίκος το είπε. Εσύ φεύγεις έτσι, να περνάς καλά, καλό καλοκαίρι να σε δούμε και να βάζεις τηλιακό. Αφετέρου δεν πάμε σε διάλειμμα, γιατί περιμένουμε από Ελένη Μπούντου, βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αματιαφήξει με έψιλον γιώτα του Λέω Τζάμπα ή Λέω Ζάμπα, όπως θέλετε πείτε το. Θα βγάλουμε καλά. Το Ζιαμπάρ δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο τεστόπερ του Ηρακλή. Να πάρουμε τις πρώτες δηλώσεις. Οι οποίες 9 στις 10 φορές, φίλε, είναι ότι το τριμμένο υπάρχει. Ναι, δεν μπορεί να τις ακούσει. Δηλαδή, τι να ακούσεις, πιο πολύ ακούς τη φωνή του. Τι σου η φωνή έχει. Μπορεί να δώσω και πληρωμένο τώρα, θα το πει ότι. Ναι, τώρα εντάξει. Έχω δει τον κόσμο του Πάκ στο. Κλασικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια, αν λήξει το μάτς και δεν είναι ακόμα διαθέσιμος ο Ζαμπά, γιατί είπαμε παρατέταρτο θα ήταν η προσγείωση του αεροπλάνου. Ελλάδα, είσαι εντάξει. Εκτός αυτού είναι και μια χρονοβόρα διαδικασία με το πατάς, ας πούμε, δεν βγαίνει κατευθείαν στο διάδρομο και στην αίθουσα αφήξεων. Οπότε θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αν η Ελένη μας ενημερώσει, κατευθείαν θα κόψουμε τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις του Βραζιλιάνου. Αλλά το μάτς ακόμα δεν έχει λήξει. Έχουν κερδίσει φάουλοι οι Ισπανοί από τα δεξιά όπως επιτίθενται, με τον Νταβίτ Σίλβα στον αριστεροπόδρο, ίσως να πάει και για απευθείας. Αν και είναι από αρκετά πλάγια θέση. Έχουν και ψηλούς μέσα, Πικέ, Ράμος. Έχουν Ντιέγκο Κώστα, Πικέ, Ράμος. Με γέμισμα γίνεται τελικά από τον Ίσκο. Απομακρύνουν οι Ιρανοί. Άσχημο γέμισμα από τον Καρβαχάλ και δυνατότητα αντεπίθεσης για τους Ιρανούς που παίζουν τα αρέστα τους. Έχουμε άλλα 2 λεπτά αγώνα ακόμα. Απομακρύνουν οι Ισπανοί. Οργανίζουν τον χρόνο. Εσένα ποια ομάδα σ' άρεσε να είσαι εδώ? Από το τρέχον Μουντιάλ. Ναι, από το καμία. Καμία. Δεν με εντυπωσίασε καμία, όχι. Ούτε μία σε εντυπωσίασε. Κοίταξε, κάποιοι παίξαν καλά. Το Μεξικό. Ας πούμε, η Αγγλία παίξε καλά. Η Αγγλία. Η Ισπανία φαίνεται ότι έχει ποιότητα, ας πούμε. Και η Γαλλία, παρόλο που δεν έπαιξε καλά. Κακή ήταν. Έχει ποιότητα όμως. Όπως και η Βραζιλία, την περιμένω βελτιωμένη σίγουρα, ας πούμε, από εδώ και πέρα. Αλλά καμία δεν με εντυπωσίασε. Εγώ νομίζω ότι οι Άγγλοι πάντως. Οι Άγγλοι ίσως να κάνουν και την πιο γεμάτη εμφάνιση ομάδας. Ναι, αλλά νομίζω ότι χτίζουν ομάδα για το Euro το επόμενο. Δηλαδή έχει πάρει πιτσιρίκια. Που νομίζω ότι τελικός γύρος θα γίνει στο Wembley, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι νομίζω και εγώ. Είναι αυτό το που θα γίνει σε διάφορες χώρες. Σε διάφορες χώρες. Αλλά ο τελικός θα γίνει στο Wembley. Αλλά νομίζω ότι ο άλλος το έχει κάνει έξυπνα. Έχει πάρει πιτσιρίκια να τα δέσει. Είναι ένας τρόπος να δέσει το Μουντιάλ. Μετά σε αποκλειστικά και νομίζω ότι στο Euro θα είναι πολύ δυνατή η Αγγλία.
Κοίταξε, νομοτελειακά η Αγγλία κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη 20 ετία θα ξαναπάρει ένα τρόπαιο. Εντάξει, γιατί είναι Αγγλία, ρε φίλε. Είναι Αγγλία. Είναι Αγγλία. Είναι Αγγλία, Αγγλία το ποδόσφαιρο όμως... δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι το ότι δεν παίρνει κάτι η Αγγλία είναι, οφείλεται στο ότι δεν σταματάνε ποτέ οι διεθνίστες. Παίζουν σταμάτητα. Παίζουν σταμάτητα. Και του βγαίνει κάθε καλοκαίρι που είναι τα μεγάλα τουρνουά, του βγαίνει αυτή η κούραση. Του χρόνου το Γενάρη θα σταματήσουν. Ναι, για 10-15 μέρες. Ναι. Ναι, λίγο μετά τις γιορτές, γιατί τις γιορτές. Α, μαγκιά, δες εδώ. Α, το ξανά πάμε για να δούμε. Εδώ είναι το σκηνικό που κάνει με την μπάλα και κάνει τον σαν τροχό. Α, τον έκοψε ο διαιτητής. Τον έκοψε ο διαιτητής, ε. Τι ξέρω, κάτι. Γιατί ρε φίλε. Δεν το άρεσε. Εδώ γεμίζουν οι. Τέλο. Για να το σφυρίξει, κοιτάει το ρολόι του και το σφυρίζει τώρα. Τέλο. Ιράν-Ισπανία, 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Οι Ιρανοί που προσπάθησαν, σκόραραν, ακυρώθηκε τον γκολ τους μάλλον σωστά. Και σήμερα είχαμε τρεις νίκες για τα τρία φαβόρη, έτσι. Και Ουρουγουάη και το άλλο πιο σκέφτη είναι. Είχαμε τρεις νίκες στο φαβόρη και τα τρία με σκόρ 1-0. Ποιος ήταν η Ουρουγουάη, η Ισπανία και το... Ουρουγουάη, Ισπανία και η Πορτογαλία. Πορτογαλία 3-1-0. Που ήρθαν να προσταθούν στα πολλά ήδη 1-0 που έχουμε. Και ακόμα αγνοείται το 0-0. Και το 2-2 από τα πιο συνηθισμένα σκορ. Και ο Δημήτρης λέει 115 μείον ήδη στο Μουντιάλ και συνεχίζω. Καλό κουράγιο, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί από Ελένη Μπούντου δεν ξέρουμε τι ώρα θα έχουμε ενημέρωση για τον, για τον Τζάμπα. Οπότε, επειδή του Τζάμπα η μάνα πέθανε, όπως λέει το τέτοιο, πάμε σε ένα break και αν πατήσει ο Τζάμπα ή Ζαμπά το πόδι του πιο γρήγορα Θεσσαλονίκη, κόβουμε τις διαφημίσεις για να συνδεθούμε με Αεροδρόμιο Μακεδονία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το καθόλου ποιο διάλειμμα ήταν. Αυτό ήταν το διάλειμμα, το επωνομαζόμενο πακετίσιο. Α, κάναμε και τον 11. 10.30-11. Ναι. Να μην θέλω τώρα διάλειμμα γιατί το 11 δηλαδή. Επιστρέψαμε και πάμε στο διάλειμμα των 11. Λοιπόν, λέει προγραμματικά 7,4. Ακούτε Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνη. Και Νίκο Παπαδόπουλο. Wow. Λοιπόν, πίσω τα μικρόφωνα παρά πάμε για άλλη μία ώρα μέχρι τι 12, 12 παρατρία. Πέρα κάπου εκεί. Με τον Νίκο, το φίλο μας έτσι και ακροατή της εκπομπής και θαυμαστή του Θανάση Κυλώνη, καλεσμένο και φωτογραφία τρέλα. Εννοείται. Λοιπόν, τάγκαρε, άμα θέλεις. Τάγκαρε, να πούμε, κάνε όλα. Είστε story. Ταγκανίκα. Hashtag Libero, hashtag Radio. Ταγκανίκα. Έτσι. Η οποία είναι λίμνη, ε? Στην Αφρική δεν είναι, η Ταγκανίκα. Ταγκανίκα, ναι, ναι. Χάστα κουβάς. Α, πίστευα. Λοιπόν, χάστα κουβάς. Χάστα δεν πληρογραμμάζεται ποτέ. Όχι ποτέ, ρε. Γιατί, ρε φίλε, εντάξει. Απλά δεν τα παίζουμε. Και αύριο σου είπα αυτή την κάρτα που θα παίξω, δεν θα την πληρώσω. Κοίταξε, αν παίξει τρία ακριβή σκορ ξερά, κακό του κεφαλιού σου, φίλε. Κάντα σύστημα 2-3. Δηλαδή να βγάλει δύο ακριβή σκορ και να μην πληρωθεί. Όχι, ρε φίλε, να μην είσαι πλεονέκτη. Θα κάνω. Πόσο δίνει, δεύτερο, ρε φίλε, πόσο δίνει και τα τρία μαζί. Λοιπόν, στον ΟΠΑΠ. Πόσο δίνει. Στον ΟΠΑΠ κιόλα. Ναι. Σε πάρε, σε πάρε. Έλα. Εντάξει, το δούμε, ρε φίλε. Για σένα, εντάξει. Για σένα. Λοιπόν, ναι, ναι, όμως εγώ ψάχνω κάτι να... Γιατί έχω κολλήσει και κοιτάω την οθόνη του υπολογιστή αλήθεια να αλλάζεις και μένουμε όλοι. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είμαστε stand-by για να συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Μακεδονία και την Ελένη Μπούντου, αφού έχει έρθει ο. Πώς τον είπαμε το. Λέω Ζαμπά. Ο Λέω Ζαμπά, ο 19χρονος Βραζιλιάνος φορ που απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Άρα κλείνει και στα φορ, νομίζω. Δηλαδή... Όχι φορ, όχι φορ. Φορ τον είναι απέκτησε αριστερός, είναι. Αριστερός εξτρεμ είναι, παιδιά. Αριστερός εξτρεμ είναι. Α, δεν είναι. Μέσο επιθετικός. Εντάξει, μέσο επιθετικός, μια χαρά. Παίζει όλες τις θέσεις. Λοιπόν, λοιπόν, άρα ο Βερίνη θα παραμείνει πίσω στα αριστερά στην άμυνα. Δεν, δεν, δεν πάει μπροστά ποτέ. Δεν αλλάζει. Τον έχετε καταστρέψει τον άνθρωπο. Νομίζω τον έφτιαξε. Του φτιάξαμε, όχι τον αριστερό μπακ. Για μένα χαραμίστηκε πίσω λίγο, να ξέρεις. Έχεις δει πολλές ομάδες να έχουν δύο τέτοια μπακ σαν το ΠΑΟΚ. Λέω Μάτους. Εντάξει, ο Μάτους είναι μια κατηγορία μόνος του. Εντάξει. Αλλά... Λοιπόν, θέλεις Δανία-Αυστραλία 0-1 σκορ, έτσι. Ναι. Μάλλον 1-0. Η Δανία, Δανία είναι 1-0, τυπικά... Τη Γαλλία τη θέλω 3-1. 1-1. 1-0, 4-40. Ωραία. Λοιπόν, γράφτα. 4-40. Βγάλει Δευτέρη. Γαλλία-Περού. Κάτσε τα βάλω. Στις 6. Περίμενε. Περίμενε. 4-40. Είναι αποδόσεις ο ΠΑΠ αυτές, έτσι. 4... Ο ΠΑΠ έχει αρκετά χαμηλότερες αποδόσεις. Ειδικά στα σκορ. Επί. Γαλλία 3-1, είπες θέλεις. Ναι. Μισό λεπτάκι. Θα μου το βγάλεις και με το σύστημα. Όχι. Εντάξει. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τι όχι ήταν αυτό, φίλε. Σαν να λες το πεσολογιστάκι το παιδί σου, όχι. Πήγες στο δωμάτιό σου.
3-1 Γαλλία, ε. Ναι. Γαλλία παίρνουν το ζευγάρι. 3-1, 3-1, 3-1. 10. 10. Ναι. Επί. Επί. 1-1 Αργεντινή Κροατία. Θέλεις 1-1 σκορ. Ναι. Να στείλει δηλαδή τον Μέση. Σπίτι του. Για μπάνια στην Καλλικράτεια. Καλά, δεν αποκλείεται και με ισοπαλία. Όχι, δεν αποκλείεται. Όχι. Λοιπόν, το 1-1 είναι 4-40 γι' αυτό. Χτύπατα. 193,6. 193,6. Σαν ραδιοφωνικό σταθμό. Να σου πω κάτι. Εγώ 2 ευρώ θα βάλω. Δεν βάλω παραπάνω. Και θα βάλει 30, ξέρει, έτσι. Ναι. 2 ευρώ, 30 ξέρει. Εντάξει. 4 εκατοστάρικα. Μαζί σου. Άσχημα είναι. Καθόλου. Καθόλου. Έτσι είναι. Καθόλου. Λοιπόν. 4 εκατοστάρικα. 100 στον Νίκο, 100 σε μένα και 200 τσέπη για σένα. Άμα τα πάρω, θα έρθω την Παρασκευή και θα κεράσω τέτοιο. Κλειφιτζούρια. Μουέτ. Βάλε μια στον πάγο. Απλά. Βγάλε μια εδώ και βάλε μια να παγώνει. Λοιπόν, και μια και τα πιάσαμε, Δανία Αυστραλία δίνει 1,85, 3,20, 3,85. Ναι. Γαλλία Περού δίνει 1,45, 4,6. Και Αργεντινή Κροατία 1,95, 3,10, 3,60. Α, περίμενε. Πες μου πόσο δίνει. Οι απλές νίκες. Ναι. Τα σημεία δηλαδή. Τα σημεία, ναι. Δανία 1,85. Περίμενε. Κάτσε καθανάς γιατί δεν μηδενίζει. 1,85. Ναι. Επί 1,45 Γαλλία. Περίμενε. Όχι, κάτσε. 1,85 επί 1. Επί 1,45, ναι. Επί 3,10 το χ. Στο 1-1 της Αργεντινής με την Κροατία. Το over στη Γαλλία πόσο δίνει? Το over στη Γαλλία δίνει. Μισό λεπτάκι. 1,85 στον ΟΠΑΠ. Δύο φράγκα δίνει έξω. Το under. Θέλεις under στην τέτοια? Θέλεις άντερ στην Δανία ή θέλεις μητένα στον αγκόλ να πας έτσι πιο... Safe. Η Δανία το άντερ πόσο δίνει? Το άντερ δίνει 1,55, το μητένα στον αγκόλ δίνει 2,75. Μάλιστα. Εγώ 2,75. Σου λέω, βλέπω να έχουμε αύριο το πρώτο 0-0 του τουρνουά. 2,75. Και... το over στη Γαλλία πόσο δίνει? Άντε πάλι, 1,85. 1,85. Επί το άντερ στην Αργεντινή? Το άντερ δίνει 1,60. Ναι, όχι στην Αργεντινή, στο Αργεντινή Κροατία είναι καλές οι αποδόσεις και στο goal-goal και στο goal-goal είναι 1,82 στο θα πάμε στο τα κρυβή, όλα για όλα 2 ευρώ και 2,05 είναι το over. Ναι, σε μάτς που λογικά θα έχει goal. Να βάλω ένα χιλιάρικο. Δραχμές. Να βάλω ένα χιλιάρικο. Δραχμάς δεν δίδομαι. Στο 193 αν τελειώνουμε. Να μην ξαναδουλέψεις για κανένα τρίμηνο. Κανα τρίμηνο κιόλας, ε. Τι λέει ρε φίλε. Χίλια, παίρνουμε. Χίλια, παιδί. 193,6. Λοιπόν, τον παράσου δεν αναφέραμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. 193. Ποιο τρίμηνο. Ποιο τρίμηνο. Δεν είναι 193 χιλιάρικα. Ποιο τρίμηνο. 193 χιλιάρικα. Τελειώσαμε. Να κάνεις. Και 600 ευρώ. Και τα 600 θα δώσω εσένα. Εντάξει, εγώ θα δώσω τα 300 στον Νίκο. Μισά-μισά. Και έρθω τα 19. Στον Νίκο θα δώσω μια δεκαρού για να μας καλύψει το καλοκαίρι. Δεκαρού του χιλιάρικα ή 10 ευρώ. Δεκαρού χιλιάρικο. Α, μάλιστα. Σε πάτω εκεί πέρα, τελειώνουμε. Και με πιο λίγα σε καλύπτω. Και με ένα χιλιάρικο πες να μας δώσει. Καλά είμαστε, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, Παράσχος, ο χορηγός της Ολύμπου 90. Ολύμπου 90. Στο κέντρο της πόλης. Σωστά. Έτσι. Το Σαντιάγο Μπερναμπέου των Ιδραυλικών. Ό,τι χρειάζεστε σε ιδραυλικά είδη. Από ομάδα εξωτερικού τι υποστηρίζει? Κακό γήπεδο ανέφερε τώρα για να χαλάς. Τι υποστηρίζει, Μπάρσε? Αυτή είναι η ομάδα που είναι στην Ευρώπη. Μάλιστα. Από παλιά ή τώρα που έγινε μόδα? Όχι. Δεν είσαι σαν και εμένα που έχω μια ομάδα σε κάθε χώρα σχεδόν? Όχι, είμαι έτσι, ναι. Α, δηλαδή, στην Αγγλία τι είσαι? Η πρώτη μου ομάδα ήταν αγγλική, ήταν η Arsenal. Arsenal, λέει. Αν είσαι σε Arsenal, σωστά. Ναι, είσαι Arsenal. Και τέτοια. Gunner. Ναι. Μίλαν λόγω Σεφτσέγκο. Αδελφέ μου! Ναι. Αδελφέ μου! Καλά, Σεφτσέγκο και... Ναι. Τα συναφή, η Μπαρτσελώνα στην Ισπανία. Ναι, κοίτα χαλά. Γερμανία, είσαι κάτι? Γερμανία, όχι. Πιο πολύ πάντα μου άρεσε η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ. Παουτσάκι, με κεντρικό μαύρο σε προτιμήσει η Γερμανία. Ναι, είσαι από του ελάχιστου παουτσέ που στηρίζουν τον Ντόρτμουντ. Ναι, οκ. Γαλλία, έχει καμιά ομάδα στη Γαλλία έτσι να. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ Μονακό. Μονακό, ε. Εσύ ήταν στη Γαλλία, λίγο πιο πολύ τη Μαρσέγα, α πούμε, συμπαθώ, αλλά δεν. Τόσα χρόνια κάνουμε κομμάτι. Το στοίχημα λίγο είναι από τα κακά του στοίχηματο αυτό. Ότι σε κάνει λίγο επειδή είμαι πιο ψυχρό απέναντι στι ομάδε. Δηλαδή τα βλέπεις όλα επειδή μου βάσει αριθμών, αποδόσεων, πληρωμών, χασούρας κτλ. Ας πούμε, εγώ παλιά ήμουν Γιουβέντους, πιτσιρικάς, και επειδή με έχει πονέσει πάρα πολύ στοιχηματικά η Γιουβέντους, από τότε που την πάτησα, ας πούμε, δεν είμαι.
Α, το πήγε στο. Ναι, γύρισε. Έχω φάει τα δύο πιο χοντρά μου κουτουλίδια. Τα έχω δει Γιουβέντους. Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι τα θυμάσαι συγκεκριμένα. Τα θυμάμαι, πώς δεν τα θυμάμαι. 1-3-0 με την Τωρίνο που λήγει 3-3. Έκλεινα, φίλε, δεκάδα. Εποχή που ακόμα παίζαμε δεκάδα με διπλές ευκαιρίες κτλ. Και έπαιρνα πολύ καλά λεφτά. Και έκλεινα με Κυριακή βράδυ τον ντέρμπι του Τωρίνο, Γιουβέντους Τωρίνο, 3-0 ημίχρονο, ή τόσο 3-0 στην εξέλιξη του αγώνα, 3-3 τελικό. Για τι εποχή μιλάμε? Για εποχή ωμέγα τηλεόραση, δηλαδή 2005 κάπου εκεί νομίζω, χοντρικά. Και άλλο κουτουλίδι, πρώτη τελευταία αγωνιστική καμπιονάτο, παίζει ο τίτλος με τη Ρώμα, Γιουβέντους Ρώμα, 2-0 στο 7 ή στο 9, Ντελ Πιέρο και Ζιντάν, είμαστε ένα σπίτι, τρία άτομα, που έχουμε ποντάρει τώρα σε εποχές τέτοιο, δραχμών ακόμα, έχουμε ποντάρει συνολικά να σου πω άλλες εποχές, ναι, που νομίζω χωρίς, ότι είναι... Ναι, ναι. Ναι. Αρκετές χιλιάδες δραχμές συνολικά οι τρεις μας. Και στο 7, στο 9 εκεί που γίνεται το 2-0, ήταν και στο τωρίνο και στο παιχνίδι, παραγγέλνουμε πίτσες, μπύρες, χαχά, μπουχουχού. Ναι, το έχουμε παρατήσει το μάτς. Στο 75 βγάζει την αλλαγή των Τότι, βάζει Νακάτα, Νακάτα βρωμόσου το 2-1 και στις καθυστερήσεις, 93-94, σούτ νομίζω πάλι από τον Νακάτα, αποκρούει ο Φάντερ Σαρ. Και στην επαναφορά Μοντέλα 2-2. Και έχουμε λυγίσει. Φαίνεται, γιατί το θυμάσαι χαρακτηριστικά, κάνει φάση και τέτοια. Ναι, ρε φίλε, από 2-0 2-2 με τη Ρώμα και από 3-0 3-3 με την Τωρίνο. Και με χαμένο πέναλτι του Σάλα στα καπάκια. Σάλα. Να το κάνει 4-3. Και από τότε, ας πούμε, τη μίσησα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω ότι τη μισώ, αλλά δεν είμαι πλέον Γιουβέντους. Γιατί τη γούστρα και λόγω Πλατινή. Ας πούμε, Πλατινή ήταν από τους πρώτους μου ποδοσφαιρικούς έρωτες, ας πούμε. Ναι, πιο... ναι, και έχει γράψει πολύ ωραία αυτοβιογραφία ο Πλατινή. Η ζωή μου σαν ένα μάτς που είναι στο εξώφυλλο με τη φανέλα της Σεντετιέν. Και στο βιβλίο αυτό αναφέρει και το παιχνίδι με τον Άρη, στο Χάρη Λάο. Που έψαχναν, λέει, το λεωφορείο της Αποστολής να βρουν το γήπεδο, γιατί ήταν, λέει, μέσα στενά, λέει, στην πόλη κτλ. Και δεν μπορούσαν να βγουν στο γήπεδο, ας πούμε. Βλέπεις φίλο Άρης. Άκουνα, λες. Ναι, εντάξει, τότε ο Άρης είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Μέχρι στη βελφή του Πλατινή. Ναι, ρε, τότε είχε πολύ δυνατή ομάδα ο Άρης. Εσύ. Εγώ, εντάξει, και εγώ έχω καλή ομάδα. Έχει πολύ καλή ομάδα ο Άρης. Δεκαετία 80, φίλε, ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 80 και γενικά όλη τη δεκαετία του 80, δηλαδή ήταν under achiever ο Ηράκλης τη δεκαετία. Δηλαδή πήρε πολύ λιγότερα από ό,τι άξιζε. Ευρώπη είχε παίξει τίποτα. Είχε παίξει με τη Βαλένθια και με τη Σιόν. Αυτά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη θέση που βγήκε τότε ο Ηρακλής, που πήγε λιγότερα. Τρίτος ισοβαθμί με τον Ολυμπιακό, νομίζω. Δηλαδή ίδιους βαθμούς και σε εποχή άκτορα να δει κανεμιά. Δηλαδή αυτό που λέγανε καταραμένες γκρινιές, ψιλοϊσχύει. Ο τρίτος τότε δεν έπαιζε Ευρώπη. Ο πρωταθλητής των πρωταθλητριών, ο δεύτερος στο UEFA και ο κυπελούχος των κυπελούχων. Και ο τρίτος σπίτι του. Εντάξει, τι ψάχνεις. Αντώνη Κοπολίδη έχουμε στο στούντιο. Τι σέρτ. Τι σέρτ. Ναι. Καλησπέρα, Αντώνη. Γεια σας, Αντώνη. Για πες μου για το γύρο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Θανάση. Ο Νικοπολίδης, ο οποίος, φίλε, πόσα χρόνια έκανε υπομονή για να παίξει βασικός, και τελικά αυτή η υπομονή του, φίλε, του βγήκε σε καλό, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτός. Ήταν μια ζωή το backup του Βάντσικ. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Είναι όμως μια θέση, ρε φίλε, που και σε 28-29... Αυτός και ο Αμπαδιωτάκης, το θυμάστε, ένα Αμπαδιωτάκη. Ήταν οι δύο backup του Βάντσικ. Ο Βάντσικ δεν κουνιόταν ποτέ και σε κάποια μάτς Κυπέλλου έπαιζε πότε ο Νικοπολίδης, πότε ο Βάντσικ. Πότε ο Αμπαδιωτάκης. Είναι το πάντως που λέει και ο Νίκος ότι είναι μια θέση η οποία και μεγάλος να είσαι. Ναι, εντάξει. Άμα υπάρξει, εντάξει, εντάξει, ναι. Ελπίζεις. Αφού είναι τώρα ο Καμπαγέρο, έτσι είναι μια ζωή παγκίτη σε όλους τους συλλόγους. Και τώρα με τον τραυματισμό του Ρομέρο παίζει βασικός της Αργεντινής στο Μουντιάλ. Γι' αυτό και δεν βλέπω να πηγαίνουμε ψηλά. Λες, εντάξει. Από Αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι στιγμής ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Θέλεις, Νίκο μου, να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ? Ναι. Έτσι, έχεις πολλά να πεις. Έχουμε κάποια πράγματα για να πούμε. Για τον Άρη. Καλά, τζάμπα. Τζάμπα είναι, τζάμπα είναι και ο παίκτης του Πάκο, λέω τζάμπα. Ζαμπά. Ζαμπά. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, Ιράν-Ισπανία 0-1 με τον γκολ του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήταν και αυτό στα τρία γκολ, όπως και ο Τσερίσεφ, ο Ρώσος. Στα 4 ο Ρονάλντο που σκόραρε και σήμερα. Goal. Στα τέσσερα γκολ. Ναι. Λοιπόν, στον Άρη σήμερα ήταν η μέρα ανανεώσεων. Έγινε αυτό το οποίο περιμέναμε, το Σόζα, ο οποίος, αφού έρθει και ο μάνατζερ του Ηλιαίβιτς σήμερα στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μέχρι το 2020 θα μείνει ο Πορτογάλος
στο Κλεάνθης Πικελίδης. Αυτό το οποίο σας έλεγα χθες ότι δεν θα έχω μόνο τον Σόουζα και το διαβάσατε και το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ήταν και η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μανώλη Τζανακάκη. Και αυτός για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το 2020, ο κριτικός μπακ. Ήταν οι δύο ανακοινώσεις που είχαμε σήμερα από πλευρά ΠΑΕ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες τα επόμενα 24 ώρα. Αύριο είναι πιθανό να τελειώσουν και οι υποθέσεις Αναγνωστόπουλου και Καντιμίρη, που κι αυτοί εκτός από ρόπου θα συνεχίσουν στο Κλεάνθης Βικελίδης και τη νέα σεζόν. Με τον Αναγνωστόπουλο το γράψαμε και σήμερα το πρωί. Υπάρχει μια διαφωνία όσον αφορά τη διάρκεια του συμβολίου του, γιατί ο παίκτης θέλει διετές, ο Άρης του προτείνει τριετές, γιατί τον θεωρεί και ένα prospect, ας το πούμε, στον Αναγνωστόπουλο. Είναι στα 23 του κιόλας για τερματοφύλακας. Αναλογικά δηλαδή με έναν παιδοσέριστη σε άλλη θέση είναι 18, νομίζω 19 χρονών ακόμα σε τέτοια κατάσταση. Έτσι είναι με τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, και είναι πιθανό να τελειώσει και η υπόθεση του αύριο, όπως και του Καντιμίρη. Μέχρι την Παρασκευή θα κλείσει οριστικά και το θέμα του Ντούνι, που και αυτός οδεύει προς παραμονή στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν. Αν όχι αύριο, μέχρι την Παρασκευή το αργότερο θα κλείσει και αυτή η υπόθεση. Και όπως αναφέρουν από την ΠΑΕ, αύριο είναι πολύ πιθανό να έχουμε και τις δύο πρώτες μεταγραφές της ομάδας. Ίσως μία από αυτές, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αυτό από την ΠΑΕ, να είναι και ο Άλεξ Μενέντες. Τι εστί Άλεξ Μενέντες. Είχε γράψει και αριστείσαι και ο Αλέξης Σαββόπουλος το Σάββατο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. 26 χρονών, αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει και μπροστά ως εξτρέμ. Κάτσε το λύνω εσύ Νίκο που σκεπάωξες. Και για να αντιληφθείς τι λέω. Λοιπόν, φέτος αγωνίστηκε στην Ρέους, στην ισπανική Ρέους. πριν μερικά χρόνια. Σε Ούντα. Ναι, σε Ούντα. Λοιπόν, το ξέρει ο Πάκο Ερέρα γιατί είχαν συνεργαστεί στη Sporting Gijón πριν μερικά χρόνια και είναι πιθανόν να είναι μία από τις δύο μεταγραφές που λένε τον Άρη ότι θα ανακοινωθούν αύριο ή θα δώσουν τα χέρια τέλος πάντων και θα υπάρξει μια προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στο Μαϊάμι αυτή την περίοδο που έκανε μήνα του μέλητος ο Θανάσης. Κιλώνει. Τέσσερις μέσα. Το καράβι πήραμε από εκεί. Τελειώνει ο Κούπερα την έγκριση, το διαβάζω τώρα. Μάλιστα. Καλά, αυτό ήταν δεδομένο. Και μίλησε και με τον Τόνι σήμερα, ξέρω το ρώτησε. Ο Γουρλίδε. Δεν το είπα γιατί. Αποδειχθήκαμε. Δεν το είπα γιατί θα μου ξανασυγκρίσει τηλέφωνο. Ελά, Τόνι, γιατί δεν το σηκώνει. Ξέρει γιατί. Λοιπόν. Γελάει. Αυτά όσον αφορά τα του Άρη. Αύριο νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε και άλλα ευχάριστα πράγματα μετά τα σημερινά. Ήταν ψιλογεμάτη η ημέρα σήμερα. Μέχρι την Κυριακή νομίζω ότι αν δεν έχουμε τελειώσει με όλες τις ανανεώσεις, θα έχουμε τελειώσει με τις περισσότερες. Και να μείνουν άντε μια-δυο περιπτώσεις παιδοσφαιριστών τη Δευτέρα, Τρίτη, εκεί πέρα, σαν δηλαδή τη επόμενη εβδομάδα. Πλέον ο Άρης έχει μπει στη δικασία εφαρμογής ενός πλάνου. Με στόχο την πρώτη μέρα της προετοιμασίας να έχει τουλάχιστον ένα 70-80% του νέου ρόστερ. Ο Πάκο Ερέρα στην διάθεσή του. Αυτά όσον αφορά τα νεότερα έτσι συνοπτικά από το ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε την Ελένη. Έχουμε Ελένη Μπούντου. Πάμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ελένη, καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, μας ακούτε, ναι, καλησπέρα από το αεροδρόμιο, ναι, ναι, Μακεδονία. Πριν από λίγο αφήξει ο Λέο Ζαμπά, παρέα βεβαίως με τους δύο εκπροσώπους. Εδώ τον υποδέχθηκε ο γνωστός ατζέντης ο Βαντίν Σαμπλή και ο Λούμπος Μίχελ. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Λοιπόν, ωραία, δώστε μου ένα λεπτό να συνδεθούμε και μετά, ναι, να συνδεθούν και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Λοιπόν, με πτήση από το Μόναχο ήρθε λίγο πριν τις 11 μέχρι να τελειώσουμε τα διαδικαστικά από μέσα και να βγει. Τώρα τον έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχει σας δει και ο ίδιος γιατί είναι αρκετές οι κάμερες και οι φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. When you see the club, you get motivated. I'm very happy to come here and make the things happen and help you all. For me, it's a good challenge, and I'm very proud to be chosen by the club. I know. Isso me motivou muito a vir para cá.
I think the time they said that I'm coming to Paul, I felt the support very close, and that just motivated me to come here and do my best. E em pouco tempo eles já invadiram as minhas redes sociais, então estou muito contente pelo carinho e pela recepção. I want to thank all the supporters for the mentions I have received, and I hope everything's going to be well, and I'm going to do my best. But for how many years is this contract? Can I talk about it? Λοιπόν, δεν ακούμε πάρα πολύ καλά. Θα μας τα σουμάρει η Ελένη Μπούντου σε λίγο, όσο μπορούμε. I know how big is this club and the tradition as well also make me like motivating choose the talk to come. It's a club that always is fighting for the championship and all the big challenge for us gonna be in Europe. So yes, I'm quite happy to make part of that. He said he's coming from Corinthians as well. He's like a PAOK, we can say, you can compare, because the supporters are extremely hot. So like I always want to play for a club like that. Sorry, I didn't get you. We have been talking with the club. He's gonna have like his first meeting, so like he's excited to it happen. A primeira vez perguntando se você tinha conversado com alguém, eu falei que não, que a gente está tratando isso. Yeah. Okay. Eleni. Δεν ξέρω να μας ακούει η Ελένη Μπούντου. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Βραζιλιάνου. Απλά να μας τα σουμάρει λίγο, γιατί δεν ήταν καλό το ηχητικό αποτέλεσμα. Ελένη, μας ακούς? Ελένη. Δεν μας ακούει η Ελένη Μπούντου. Κράτα τη λίγο, Γιάννη, εσύ και έχε την. Την Ελένη. Ναι, την Ελένη. Ναι, σε περίπτωση που βάλε πάλι το κινητό στο σταθμό της για να μπορέσουμε να σου μιλήσω μαζί. Δεν είσαι πατήματα να βάλει το κινητό στο σταθμό. Εγώ προσπαθώ να μένω σοβαρός. Εντάξει, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν, δυστυχώς. Να κάνουμε αυτήν τη διαφορά. Κάποιον έτσι. Ξεκάθαρα, αδελφέ. Αδελφέ μου. Κάτσε. Να πατήσω ένα αντίχειρο. Άρχε και να πληρωθώ αύριο. Μακάρι, φίλε, το εύχομαι ολόψυχα. Άρχε και να πληρωθώ αύριο. Δεν θα ξαναπατήσω ποτέ. Δεν θα ξαναπατήσω ποτέ. Λοιπόν. Θα το βάλεις 2 ευρώ, είπες. Θα βάλω 2 ευρώ. Ξεραίλα. Ξεραίλα. 193 χιλιάρικα είναι αυτά. Τι χάσαμε. Ναι, ρε φιλέ. 193.600. Ναι, όχι, 193 ακόμα κάτι να αποδώσει. Τι έχουμε, Ελένη. Αυτό που μου κάνεις τώρα τι είναι. Αυτό το κάνεις στην αρένα στη Ρώμη ή σκοτωσέ τονα. Τι. Μπορείς να πατήσεις για να σε ακούω όμως. Έπεσε. Ναι. Έπεσε γραμμή. Να την ξανακαλέσουμε. Μήπως έχουμε κάτι Γιάννη, να κλείσουμε από το ραδιόφωνο Μακεδονία. Για να σουμάρει λίγο, τις δηλώσεις ναι. του Βραζιλιάνου, γιατί δεν ακούστηκαν πάρα πολύ καλά. Αυτές οι αφήξεις οι βραδινές είναι άσχημες για μας. Ναι, εντάξει. Ειδικά για τις εφημερίδες που περιμένουν να κλείσουν. Και είναι και ψιλονάχαμε να λέγαμε. Απλά είναι η φωτογραφία, ρε παιδί. Πρέπει να έχει εφημερίδα τη φωτογραφία. Και στο Καδούρα δηλώσεις να βάλεις, μέσα θα πέσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στον ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη ομάδα, να δικαιώσω αυτούς που με επέλεξαν. Φοβερός λαός και τα λοιπά. Αυτά, τα έκανα εγώ. Τελειώσαμε. Εύκολα πράγματα. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε την Ελένη, ώρα δεν έχουμε την Ελένη, άρα κλείνουμε αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτό ήταν, είχαν ευκαιρία τους. Τη χάσανε. Λοιπόν. Η Ισπανία, φίλοι, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, προκρίθηκε κιόλας. Γιατί έχει 4 βαθμούς, όσο έχει και η Πορτογαλία. Αλλά η Πορτογαλία παίζει στο φινάλε με το Ιράν που έχει 3 βαθμούς. Ναι. Οπότε στο Πορτογαλία-Ιράν ένας από τους δύο ή και οι δύο θα έχουν απώλειες. Οπότε το Ιράν τι έχει στην τελεστή τερμάτων, τι έχει, 1-1. Η Ισπανία είναι στο 4-3. Ναι, αλλά η Πορτογαλία άμα χάσουν από το Ιράν, ναι, το Ιράν τους περνάει. Ενώ οι Ισπανοί και να χάσουν από το Μαρόκο.
Δεν μπορεί να του περάσει το Μαρόκο. Οπότε η Ισπανία, ναι. Και δεν μπορεί να του περάσει και το Ιράν και η Πορτογαλία. Δεν γίνεται, όχι, η Ισπανία, ναι, η Ισπανία είναι... πέρασε, ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό έκανε το. Ναι, τώρα αυτό εδώ πέρα δεν, είναι, δεν βοηθάει. Αλλά θα πω στο. Ναι, αλλά έτσι πώς το σκέφτομαι τώρα, η Ισπανία έχει περάσει. Έχει περάσει σίγουρα Ουρουγουάη και Ρωσία. Απλά θα παιχτεί η πρωτιά. Έχουν αποκλειστεί σίγουρα Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Μαρόκο. Αυτοί οι τρεις έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνω εδώ. Ναι. Εδώ το site της FIFA που μέχρι στιγμής δεν λέει κάτι. Ναι, η εθνική ομάδα της Ισπανίας που έφτασε τις 400 νίκες απόψε με το 1-0 επί του Ιράν. Una victoria histórica, έτσι λένε εδώ πέρα. Και λογικά man of the match, γιατί και αυτό το στοίχημα υπάρχει. Ο Diego Costa θα τον πάρει τον τίτλο, αφού πέτυχε τον νικητήριο γκολ. 32-68 κατοχή μπάλας. Προσπάθειες 5-17 με γηπεδούχο πάντα το Ιράν. 0-3 βέβαια on target. 8 σούτ των Ισπανών μπλοκαρίστηκαν. Από 14 φάουλ κάνανε και οι δύο. 2 κίτρινες στο Ιράν, καμία οι Ισπανοί. Η Ουρουγουάη, φίλε, που την έχουμε στο μυαλό μας για πολύ σκληρή ομάδα, σε δύο μάτς δεν έχει πάρει ούτε κίτρινη κάρτα. Νομίζω πάντως ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν βγάζουν εύκολα κάρτες. Δεν βγάζουν, όντως. Δεν, ναι, βγάζουν. Δεν βγάζουν. Τι άλλο λέει το Μουντιάλ για το τερματοφύλακα στην Ισία. Αυτό είναι μια αλλαγή. Α, ναι, ναι, που έβγαλε τον νόμο του. Ναι. Κόρνερ 2-6 υπέρ των Ισπανών. Offside 2-1. Οι Ιρανοί είχαν παραπάνω. Φάουλ 15-16 και αποκρούσεις 2 οι Ιρανοί, 0 ο Ντεχέα. Αυτά είναι τα στατιστικά από το Ιράν-Ισπανία 0-1, όπου οι Ισπανοί αυτή τη νίκη, αν δεν λέω χοντρή πατάτα, έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση ήδη στην επόμενη φάση με τον κόλ του Diego Costa στο 54. Βασικά τρία, όχι τρία, ναι, τα τρία από τα τέσσερα γκολ των Ισπανών τα έχει βάλει ο Diego Costa. Τώρα ποιος το βάλε? Ποιος το βάλε το άλλο? Κόλ στο μυαλό μου τώρα. Αλλά θα σου πω. Είναι εύκολο. Πότε έγινε? Ο Νάτσο. Ο Νάτσο έβαλε και ωραίο και το βρωμό του που πήγε δοκάρι. Ναι. Κάτσε να πούμε και σε ένα site να δούμε, να επιβεβαιώσουμε όντως ότι η Ισπανία έχει προκριθεί και μαθηματικά. Εδώ λέω ότι να φτάσει ένα βήμα, αλλά εγώ τώρα έτσι πως τα σκέφτομαι, δεν υπάρχει τρόπος να μείνει έξω εσύ η Ισπανία. Καλά, έτσι και εσύ φαίνεται λίγο κουλό να μείνει έξω πλέον. Ας το τρώγω, το λέω για τη μαθηματική επιβεβαίωση. Γιατί είναι στους 4 πόντους μαζί με την Πορτογαλία, με τον ίδιο ακριβώς συντελεστή τερμάτων, 4-3-4-3 αμφότερες. Και η Ισπανία τελευταία αγωνιστική παίζει με το Μαρόκο που έχει αποκλειστεί. Είναι στους 0 βαθμούς, αλλά από το Μαρόκο δεν κινδυνεύει. Παίζουν μεταξύ του Πορτογαλία-Ιράν. Αν κερδίσει το Ιράν, πάει στους 6 και να χάσει η Ισπανία. Ναι, αλλά μπορεί να μην απέξω. Όχι, πώς, γιατί... Είναι συντελεστής θεμάτων. Αν για να κερδίσει το Ιράν θα έχει χάλασει τις Πορτογαλίες ο συντελεστής. Ναι, αλλά μπορεί η Ισπανία να χάσει περισσότερο. Ναι, μπορεί να χάσει, ναι, όντως, ναι, μαθηματικά. Έχουμε την Ελένη. Ωραία, πάμε πάλι στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στην Ελένη Μπούντου. Χαίρετε, παιδιά. Δεν ακούστηκε τίποτα. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό θέλουμε να μας κάνεις λίγο μία σούμα. Ωραία, θα σας πω. Θα σας πω εγώ. Λοιπόν, ήρθε από το Μόναχο, ήρθε μαζί με τους δύο εκπροσώπους του. Εδώ τον περίμενε ο Ουκρανός ατζέντης, ο οποίος κάνει αρκετές δουλειές και έχει άψογες σχέσεις με την οικογένεια Σαββίδη. Είναι ο Βαντίν Τσάβλιν μαζί με τον Λούμπος Μίχελ. Είναι αυτό που λέει η ηλικία του. Είναι ένα 19χρονο παιδί στα 20, αρκετά συνεσταλμένο. Είδε και αρκετούς δημοσιογράφους μπροστά του, οπότε είναι λογικό να ήταν αρκετά έτσι λίγο μίλητος. Ήταν και το ταξίδι μπροστά του. Πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε αυτή την ομάδα. Δήλωσε πως ξέρει πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Πήρε με μεγάλη χαρά την απόφαση να έρθει εδώ. Είναι μια πρόκληση για εκείνον. Γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα και αυτό αποτελεί για εκείνον ένα έξτρα κίνητρο. Επειδή από το πρωί δεν έχει γίνει σαφές για η χρονική διάρκεια που θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ρωτήθηκε. Και ο μάνατζερ του μάλιστα ρώτησε τον Λούμπος Μίχελ και τον έτερο ατζέντη, τον Βαντίν Τσάπλιν, αν έπρεπε να το πούν, γιατί οι απόψεις δίστανται για 4 με 5 χρόνια. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει για την ώρα και οι πληροφορίες έρχονται και φεύγουν. Δεν θέλησε και ο ίδιος να πει κάτι. Προφανώς έχουν ακόμη μπροστά τους αρκετή προεργασία μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί και επίσημα.
Είπε ότι ρωτήθηκε βεβαίως για το αν έχει μιλήσει με, το, με τον Γιώργο Σαββίδη, ούτως ή άλλως είναι τη μια μεταγραφή, αν θέλετε, που ο ίδιος έδωσε πολύ μεγάλη βάση μέσω social media, την περίμενε πώς και πώς. Είπε ότι έχουμε μιλήσει κατά καιρούς με την οικογένεια Σαββίδη, οπότε ήρθε η ώρα τώρα να ξεκουραστούμε και να δούμε από αύριο τι θα γίνει με το νέο συμβόλαιο. Στην ίδια πτήση από Μόναχο ήταν και ο Πέδρο Ενρίκε, ο Βραζιλιάνος βεβαίως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε στην Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, από αύριο ενσωματώνεται κανονικά με την ομάδα για να βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκείνο το οποίο, γι' αυτό το κλείσαμε και λίγο απότομα, γιατί φύγαμε από τον έναν και πήγαμε τρέχοντας τον άλλον, βγήκανε με διαφορά λεπτών, η αλήθεια είναι. Ο Πέδρο Ενρίκε είναι αυτό το οποίο βλέπαμε πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί να έμεινε μόλις 6 μήνες πριν πάει στην Καραμπάκ, εκεί που αγωνίστηκε ζανικός, αλλά ήρθα και θέλω να μείνω. Βέβαια πρέπει να το δούμε και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με τον προπονητή, αλλά εγώ θέλω να μείνω. Μην με ρωτάτε τι μου έλειψε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, μου έλειψαν όλα, μακάρι να μείνω, έτσι ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ παίρνοντας ένα κύπελο, αυτό στον Βόλο. Ρωτήθηκε για το αν επέστρεψε για το πρωτάθλημα. Σαφώς και επέστρεψα για το πρωτάθλημα. Ρωτήθηκε για τη Βασιλεία, που είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, τον δεύτερο προβληματικό γύρο του Champions League. Ξέρετε ότι αγωνίστηκα στην Ελβετία, οπότε έχω έτσι μια άποψη για την Βασιλεία. Είναι μια δυνατή ομάδα, αλλά θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Βεβαίως η συζήτηση επανήλθε, η συνέντευξη αν θέλετε, στο γεγονός ότι πέρσι έβλεπε τον ΠΑΟΚ από μακριά. Ναι, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βλέπω, αλλά έβλεπα έτσι και τον τελικό. Ξέρετε ότι μέσω διαδικτύου όλα είναι εύκολα πλέον. Είδα και τον τελικό με την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ. Δύο αφήξεις σήμερα. Τη μία την περιμέναμε βεβαίως του Πέδρο Ενρίκε, η άλλη μας προέκυψε μέσα στην ημέρα. Δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Έτσι ακριβώς. Να σημειώσω μόνο, μιας και είμαστε στον αέρα, ότι η άφηξη του Βραζιλιάνου σημαίνει ότι θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ και αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τον Τζάλμα Κάμπος, γιατί ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον Τζάλμα Κάμπος. Έχει μια πρόταση αρκετά καλή και συμφέρουσα για τον ίδιο. Η Αλάνια Σπορτ προσφέρει τριετές συμβόλαιο κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λογικό στην ηλικία των 31 ετών να ψάχνει ένα καλό συμβόλαιο στην καριέρα του. Ξέρει ότι στον ΠΑΟΚ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του, και ενδεχομένως να μην γίνει ποτέ αυτή η επέκταση που ο ίδιος θα περίμενε. Οπότε είναι λογικό να σκέφτεται σοβαρά, να ήθελε και ο ίδιος μάλλον να μετακομίσει στην Τουρκία, από τη στιγμή που οι Τούρκοι καλύπτουν και τα οικονομικά θέλω του ΠΑΟΚ και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής για να καλύψει το κενό που ενδεχομένως θα άφηνε ο κάμπος. Ανοίγει και ο δρόμος, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα υλοποιηθούν όταν και εφόσον πέσουν οι υπογραφές με τον Ζαμπά, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Οκ, okay, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και από το αεροδρόμιο Μακεδονία με τις αφήξεις των Βραζιλιάνων του ΠΑΟΚ. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, σύντομο θα είναι. Εντάξει, είπα εδώ που λέει. Βεβαίως. Το θες το διαλυματάκι. Ένα διαλυματάκι. Πάμε λίγο σε ένα διάλειμμα, πάμε. Δεν πάμε σε ένα. Έχουμε αφήσει και ένα τσιγάρο στη μέση. Έχουμε αφήσει ένα τσιγάρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι με χορηγό πάντα εκπομπή Μπαλαντέρ τον Παράσχο στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει φυσικό αέριο, θα το βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου, στο 90 της Ολύμπου. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το τελευταίο 20 λεπτό, με γραμμή να περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θέλω να κοιμηθώ ήσυχα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, κύριε Κυλώνη. Μάλιστα. Πήρατε τηλέφωνο στο κατάλληλο μέρος. Θα πρέπει να ανησυχούν πάρα πολύ γενικά οι ομάδες της Super League, γιατί ο Άρης είναι το καλύτερο αριστερό τέτοιο, ΕΧΑΒ. Το Μενέντες. Όχι ρε αυτό που υπάρχει για αυτή την καραβιά. Αυτό το, πώς το λένε. Σούνα ρε. Που αρχίζει και ανησυχεί και ο Ζεμπά και ο Ερίγκε και αυτοί αρχίζουν να ανησυχούν. Το τον είχαμε και πέρυσι. Σούνα ρε. Τα ανανέωση θα γίνει αύριο, θα ανακοινωθεί. Αριστερό μπακ ανανεώνουμε αύριο. Όχι αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ ανακοινώνουμε αύριο. Ποιον. Ποιον, το ξέρεις. Και κάνα καραβιά του Κόντι θα φέρουν μάλλον. Φιόρνα, το Μάρκο Ντούνι. Τι γελάς ρε. Τι γελάς. Πού είσαι. Έλα. Λοιπόν, θα πρέπει να ανησυχεί και ο Σοφοκλής Χορτιανίτης. Γιατί. Διότι θα έρθει ένα μεγάλο σεντερφόρ από τη Λάρισα. Όμως επειδή κλείνουν τα γυράθηκα, τι, απεργία ανακοινώσανε. Ναι, αυτό είναι από τη Λάρισα. Πώς το λένε, και είναι και αργιανάκι, τρελό. Τον Ασλίδη. Oh, δεν ξέρουμε ακόμα. Περίμενε. Θα δούμε για τον Ασλίδη. Κάτσε.
Κάτσε. Δεν ξέρω αν ζει ο Βέιμπερ, ο Ούγγρος, εκείνο το τάγκ. Ζει εκείνος. Πάω στο Θανάση Κυλώνη, εγώ είμαι πολύ μεθοδός. Κύριε Κυλώνη, θυμάσαι ληξιάρχος είμαι, τι είμαι. Που είχε κάποτε η ομάδα του Άρεος. Ναι, ναι, θυμάμαι έναν τέτοιο. Ναι, ναι. Αν ζει, δεν ξέρω. Το ζηλεύει αυτόν εδώ. Διότι είναι πιο σκυλάκι, λέει. Αλλά ειδικά ο Σοφοκλής, ναι, ρε φίλε, δεν ήμουν αδικός. Άρα θα πέσει πολύ γέλιο, αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Παιδιά, θα κοιμηθώ ήσυχα. Κοιμήσου σαν πουλάκι. Σαν πουλάκι κοιμήσου. Ναι, καλό βράδυ. Έγινε. Έχουμε άλλον Ιωάννη. Ωραία. Ανοιχτές γραμμές. Ανοιχτές γραμμές. Λίγο μέχρι είναι και τις 11:57, 2:31:0, 2:87 και 3:08. Εντάξει, εκπομπή τραβάει κυρίως το λαό του Άρη, είναι φυσιολογικό. Είναι κατανοητό. Εδώ για έναν φίλο που ρωτάει για τον Μπεσά, έναν Γάλλο που ακούστηκε σήμερα για τον ΠΑΟΚ που μιλήσε από την ΚΑΕΝ. Καλός παίκτης είναι, εντάξει, όχι κάτι αμαν-αμαν, είναι back half, είναι, δεν είναι έτσι αμυγός, δεν ας πούμε, σνάουτσνερ φάση, μόνο πίσω. Έχει κάνει καλή καριέρα στη Γαλλία, όχι παίκτης top επίπεδου. Να είσαι το Λεβέκ, μας έρθει και έχει... Καλά, ο Λεβέκ ήταν λανθασμένη κίνηση, όχι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί είναι επιρρεπής σε πολύ μεγάλο βαθμό σε τραυματισμούς. Μα δεν παίζει, δεν είναι την επιρρεπή. Ναι. Δηλαδή έχει καλά στοιχεία, αλλά έχει και πολλά αρνητικά όσον αφορά την υγεία του. Οπότε ήταν μια εξορισμού λανθασμένη κίνηση. Αλλά έκανε και άλλες τις κίνησεις ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποιον πήρε ένα Βραζιλιάνο που πήρε. Τσόλες. Που δεν έπαιξε καθόλου. Το Μουλέν στο τον Ιωάννη. Και ο Μουλέν. Ο Μουλέν δεν. Εντάξει, ο Λουτσέσκου δύσκολα αυτόν έβαζε. Ναι, και έναν ακόμα από τη Σαχτάρ που πήρε. Ποιον πήρε τον. Που δεν έπαιξε καθόλου. Το Γενάρη, ρε. Πώς τον λένε. Τώρα φέτος. Ναι. Το Μιχόγεβιτς πήγε ένα center back. Το τέτοιο, το αριστερό, τον Μπάκλερ. Τον Αζεβέδο. Τον Αζεβέδο, ναι. Ούτε θα σε έπαιξε καθόλου. Ο Λουτσέσκου γενικά δεν έπαιξε κάποια μάτσα. Πολύ λίγα. Εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου μέσα στη χρονιά θα έβαζε παίχτη. Ενώ είχε μπολιάσει την ομάδα να βάλει. Γιατί τον πήρε ο Μπάουκ. Για να έχει μπολιάσει. Όχι, αλλά σε περίπτωση του τραυματισμού έχει αυτά που να υπολογίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε φίλε Γιώργο, εντάξει, είναι παίκτη με εμπειρίες από Γαλλία. Κοντρολαρισμένος παίκτης, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όχι και παλτό. Εντάξει, να δούμε. Ναι, ακόμα είναι. Ναι, τον Αζεβέδο, ναι, τον είπαμε. Τον Αζεβέδο. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Τα παιδιά του Αζεβέδο, ποιον είχαν πατέρα. Το Ζεβεδαίο. Λοιπόν, Γερακλή, μια ψηλή να πούμε, όπου εκεί το νούμερο ένα θέμα είναι η αναζήτηση ενός ή περισσότερων έτσι. Ανθρώπων που θα συνδράμουν οικονομικά στην στήριξη της φετινής προσπάθειας στη Β' Εθνική πλέον. Συνεχίζονται κάθε μέρα τα ραντεβού με παίκτες. Ήδη δόθηκαν θετικές απαντήσεις για συνέχιση της συνεργασίας χθες από Πτηνόπουλο, από τον Γιαννίτσι, από τον Αμαραντίδη και από έναν ακόμα, από τον Σενεγαλέζο τον Κριστιάνο Μεντί. Ο Ρόβας ακόμα δεν έχει απαντήσει, αλλά ακούγεται ότι δεν θα τα χαλάσουν. Και άλλοι παίκτες δεν έχουν δώσει οριστική απάντηση. Εντάξει, είναι και αναγκρουπάκια πήγαινε και στα γραφεία της Μίκρας και κάνουν τις διαπραγματεύσεις τους. Αλλά την δεδομένη χρονική στιγμή το νούμερο ένα έτσι ζήτημα που καίει τον Ηράκλη είναι το να βρεθούν λεφτά. Είτε για την εκαθάριση, είτε για την σύσταση νέας ΠΑΕ, είτε για να δοθούν κάποιες έτσι μπροστάντζες, όπως λέμε, σε παίκτες για να υπογράψουν συμβόλαια, γιατί πλέον, αφού μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία, λέμε τώρα, εντάξει, αμφιβάλλω και κατά πόσο εδώ η Super League δεν είναι αμυγός επαγγελματική, πόσο μάλλον η Β' Εθνική, αλλά αφού μιλάμε για τυπικά για επαγγελματική κατηγορία, πρέπει να υπογραφούν και συμβόλαια συνεργασίας. Συνεχίστηκε σήμερα για τρίτη μέρα το Ira Camp στις εγκαταστάσεις εκεί στους Χορτατζίδες, Ιβανόφιο, Κατσάνιο κτλ. Σήμερα είχαμε και την παρουσία του Λευτέρη Κακιούση και της Τασούλας Κελεσίδου. Μίλησαν εκεί στους πιτσιρικάδες και στις πιτσιρίκες. Παιδιά από ηλικίας 4 έως 16 ετών από την Δευτέρα που μας πέρασε μέχρι και την Κυριακή έτσι, μειούνται σε αθλήματα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο Σάββας Παντελίδης έχει καταθέσει προσφυγή για χρέη που υπάρχουν προς την πλευρά του σε πρώτο βαθμό
απορρίφθηκε η προσφυγή του και ο Έλληνας τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Εκεί δεν είναι αυτός. Αστέρα Τρίπολης, ναι. Παραμένει, ε. Ναι, ναι, ναι. Καλός προπονητής, Παντελίδης, καλός. Διάβαζα, λέει, όμως ότι είναι λίγο περίεργη κατάσταση με αυτόν τον τελευταία, γιατί... Στον Αστέρα, στην Τρίπολη. Δεν έχουν υλοποιήσει οι άνθρωποι του Αστέρα τις εισηγήσεις του στο κομμάτι μεταγραφών. Μάλιστα. Εντάξει, ο Αστέρας και ο Ατρόμητος μάθαν σήμερα αντιπάλους, ε. Ναι. Ναι. Του θυμάσαι, εγώ δεν του θυμάμαι. Ο Ατρόμητος νομίζω είναι με τη Δυναμό Μπρέστ. Με Δυναμό Μπρέστ, ναι, που είναι η ομάδα του Μαραντόνα. Και είναι η ομάδα του Μαραντόνα. Και ο Αστέρας Τρίπολης θα παίξει με τον νικητή Χιμπέρνιαν. Ναι. Και την άλλη, τι θυμάμαι, α πούμε. Πάμε όμως στο φίλο που έχουμε μέχρι να θυμηθεί ο Νίκος. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε, τι κάνετε? Μια χαρά. Πώς ακούγομαι? Κύριε Αντώνη. Τζάμι. Τζάμι, ωραία, γιατί μιλάω από τα hands free και μήπως δεν ακούγομαι καλά, αλλά ακούγομαι καλά. Έχεις κούρσα, φίλε? Μόλις άφησα κάτω από το ραδιομέγαρο. Α, ναι! Φίλες, αγορά! Όχι, ένα ωραίο έτσι θέμα, ένα θέμα. Γιατί δεν το έστειλε στον Έκτορ, φίλε, όμως, το Θεοδωρό. Δεν ξέρω, κάποια εκδήλωση έχει από τη δα. Πολύ κόσμο είδα να μπαίνω, βγαίνει στο Μέγαρο, δίπλα από το Μέγαρο. Δίπλα από το Μέγαρο είναι οδείο, είναι το κρατικό οδείο. Ναι, κάπου εκεί κάτι θέμα είχε. Ένας άλλο. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω που δεν μου σχολείται πότε ξεκινάει το Super League, για να δούμε λίγο μπαλίτσα, γιατί δεν βλέπουμε μπάλα. Καλό. Νομίζω, φίλε, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Θα πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα. Λίγο υπομονή. Φίλε, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν βάλεις κάτω την εντεκάδα της Ισπανίας και γίνουν οι μεταγραφές μέσω ομάδων, δηλαδή αγοροπολισία κανονική, δεν θα ξεπεράσει το δισεκατομμύριο αυτή η ομάδα. Ναι, το ξεπερνάει, ναι. Και δεν μπορεί να βάλει το Ιράν πάνω από ένα γκολ. Εντάξει, κοίταξε να δεις, φίλε. Καταρχήν υπάρχουν και αντίπαλοι, δεν παίζουν οι ομάδες μόνες τους, οι μεγάλες ομάδες. Αλλά ξέρεις, είναι και σκασμένοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή έρχονται από μια σεζόν που ξεκίνησε τον Ιούλιο με προετοιμασία. Παίξαν φιλικά προετοιμασίας, παίξαν πρωτάθλημα, κύπελα, League Cup, Champions League κτλ. Και δεν κάνουν καθόλου διακοπές, πήγαν στα καπάκια προετοιμασία με τις εθνικές τους και παίζουν τώρα παιχνίδια. Δηλαδή, οκ, και αυτοί οι άνθρωποι. Το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή στο Γαλλία-Ουρουγουάη, ας πούμε, τι θα πω, ρε φίλε. Όχι Γαλλία-Ουρουγουάη. Γενικά, καταλαβαίνετε το λέω τώρα. Ένα ντεμάτι, δηλαδή, το οποίο θα παίζουν δύο ισοδύναμες ομάδες. Τι θα δω, δηλαδή. Θα πονέσουν τα μάτια μου, θα χρειαστώ κολλήρια, τέτοια πράγματα. Γιατί ήδη χρειάζομαι κολλήρια, αλλά λέω, ρε παιδί. Ναι. Γιατί και τότε κουρασμένοι θα είναι, αλλά όταν δεν μπορείς στο Ιράν να βάλεις ένα γκολ παραπάνω για να το κλειδώσεις, όχι να βγει το over ή το 2-3 ή το goal. Άσε που το Ιράν, αν μετρούσε τον γκολ, θα έχει σοφαρίσει, έτσι. Ναι, άρα, μπράβο, ναι, δηλαδή είναι και να κλειδώσεις ένα μάτ και... Κοίταξε να δεις. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει μετά και το πέρας της πρώτης αγωνιστικής είναι ότι έχει η ψαλίδα, αυτό που λέμε που είναι κλεισέ πλέον, όντως έχει κλείσει μεταξύ μεγάλων και μικρών ομάδων. Δηλαδή ακόμα, ας πούμε, και παιχνίδια που λες ότι θα λήξουμε 5-0 περίπατος, στο χορτάρι δεν αποδεικνύεται αυτό. Έχει κλείσει όντως η ψαλίδα. Αλλά εμένα αυτό που μου αρέσει από το Μουντιάλ, δεν σταθώ τώρα στο θέαμα κτλ. Που όντως λίγα παιχνίδια έχουν θέαμα. Τουλάχιστον αυτό που κρατάω εγώ και μου αρέσει είναι ότι τα πιο πολλά παιχνίδια έχουν suspense. Έχουν ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διδυτή. Ναι, αυτό ναι. Δηλαδή τώρα εγώ έλεγα σήμερα τι να κάτσω να δω την Πορτογαλία να δω τώρα και τι. Είδα την το Πορτογαλία-Μαρόκο το είδες, φίλε? Είδα το πρώτο μήχρονο. Δεν μπορούσα, δεν έπρεπε να βγω στη δουλειά. Το δεύτερο ήταν ακόμα πιο μονότρεμα. Ναι, το άκουγα. Μονότρεμα το Μαρόκο, λες και έπαιζε Γερμανία-Κουβέιτ, τέτοια φάση. Δεν μπορούσα να φανταστείς. Και αυτό το μάτσο έλεξε ένα 0. Πόσο άδικο μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο. Το Μαρόκο για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Δηλαδή έπαιξε δύο παιχνίδια στα οποία ήταν εμφανώς καλύτερο του αντιπάλου και ούτε βαθμό δεν πήρε, ούτε γκολ δεν έβαλε. Αλλά είναι τσαπατσούλιδες μπροστά. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, αλλά μπροστά χωλαίνουν. Εγώ πιστεύω αύριο με ποιον παίζει η Δανία. Με την Αυστραλία. Πονόματος. Εγγυημένος πονόματος. 0-0. Παίξτο. Θα είναι το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ. Εάν το Περού δεν περάσει, θα είναι το πιο αδικημένο το Περού για μένα. Κάτσε ένα μάτσο στο Περού. Να το δούμε και αύριο με τη Γαλλία πώς θα παίξει. Ναι, πιστεύω. Από το Μαρόκο έχουμε δύο δείγματα γραφής. Ναι. Πιστεύω ότι στο μάτσο αυτό που χάσανε ένα 0 από τους Δανούς. Τους Δανούς. Πρέπει να δει. Κινήθηκε ο Θεός. Ναι. Χάσανε και πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή μιλάμε τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Και το έχω βάλει, ρε φίλε, και χι μήχρονο. Και να κερδίσουν αυτοί. Όταν έχασε το πέναλτι ο άλλος, ότι ωραία, εντάξει, λέω μια χαρά, το βάλει μετά. Τι εδώ, εσύ τα άλλες. Το παλαμιάρι. Εντάξει. Είναι άδικο άθλημα το ποδόσφαιρο. Είναι άτιμο πράγμα η μπάλα.
Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν αντιλαμβάνω, αλλά μιλάμε την, στα μάτια μου, ρε παιδί μου, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Τινησία. Κοίταξε, καλή μπάλα έπαιξε η Αγγλία. Ήταν καλή η Αγγλία. Δημιούργησε πολλές φάσεις τα λοιπά. Βέβαια και η Αγγλία με τα χίλια ζώια κέρδισε με τον γκολ του Κέιν στις καθυστερήσεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά κάτι είδα, ρε φίλε. Ναι, έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά. Είδα κάτι, εντάξει, απλά δεν έπαιξε μπάλα. Από αυτό που λέμε το Περού. Οι άνθρωποι παίξανε μπάλα, ρε φίλε, χάσανε καμιά δεκαριά κλασικές ευκαιρίες. Δεν βάλανε μπάλα στο πλευτό. Ναι. Όχι ότι δεν έχουν παίξει για να βάλουν μπάλα στο πλευτό. Απλά δεν μπήκε, ρε φίλε. Εντάξει, ούτε η Βραζιλία έπαιξε καλά, ούτε η Αργεντινή έπαιξε καλά, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία που ήταν τραγική με το Μεξικό. Αλλά εντάξει, είδες να την γνωρίσεις ακόμα. Δηλαδή τώρα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποια μεγάλα ονόματα θα πάρουν εμπρός στη δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι κάποια μεγάλα ονόματα θα αποκλειστούν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα περάσουν όλες οι μεγάλες ομάδες στα νοκάουτ. Δεν νομίζω ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Κάποια θα την πατήσει. Κάποια θα την πατήσει. Και όσον αφορά εκείνο που έλεγες για τον Ηρακλή, τότε με την τρίτη θέση που βρήκε. Ναι. Θυμάσαι πώς κατέληξε το θέμα να βγει Ηρακλή τρίτος και ο. Και ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός. Που είχε γίνει ένα μπαράζ, λες τώρα. Όχι, δεν έπαιξε σε μπαράζ. Νομίζω ότι σε παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. Θα δεν θυμάμαι ακριβώς, το ΠΟΚ έκανε τα αυτονόητα για να βγει ο Ηρακλής τρίτος. Δηλαδή με την έννοια πια ότι δεν το ήθελε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι, το έδωσε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Για να βγει ο Ολυμπιακός, δεν θα βγει ο Ηρακλής. Καλά, έχουν γίνει πολλές φορές αυτά. Ναι, όντως είναι, ναι. Συσπυρώνονται κάτω. Στα δύσκολα. Και ξέρεις σε ποιο παιχνίδι ο Νικόπολης πήρε τη θέση του τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό? Σε ποιο? Σε εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λακορούνια. Τραυματίστηκε ο Χαλκιάς, ναι. Και πήγε ο Βάντε. Τραυματίστηκε ο Χαλκιάς στην ομοπλάτη. Το θυμάμαι τώρα, τέτοιο, σε μια επέμβαση πήγε να κάνει. Ο Νικόπολης πάλι ήταν δεύτερος, τον έβαλε, έβγαλε τα... Κάτσε, περίμενε. Τότε υπήρχε Βάντσικ ή όχι? Νομίζω ότι πρέπει να έχει φύγει ο Βάντσικ. Τα έχει παρατήσει ο Βάντσικ. Ήταν ο Χαλκιάς και ο Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης πίστευε ότι θα είναι αυτός αφού έφυγε το βουνό, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Προτίμησε τον Χαλκιά. Έπαιξε ο Χαλκιάς κάποια παιχνίδια μέχρι Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, γιατί τότε ήταν η όμιλη. Τότε είναι η όμιλη όπως. Ναι, τότε δεν είναι η όμιλη. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν είναι η όμιλη. Ναι. Και κάπου εκεί τερματίστηκε με τη Λακορούνια ο Χαλκιάς. Έμεινε κανένα εξάμεινο γιατί έπαθε αυτό που παθαίνουν πως φερδές, αν πάθει μηνίσκο, αυτοί αν πάθουν στην ομοπλάτη κάτι, είναι σαν να δεν μου απέξει μπάλα, τελείως. Δεν μου απέξει τέρμα. Έκασε 6 μήνες, πήρε την... ο Νικοπολίδης έμεινε, έκανε καλές εμφανίσεις και έμεινε. Ναι. Και ο Χαλκιάς την επόμενη χρονιά πήγε στον Ηρακλή, τη μεθεπόμενη. Χαλκιάς πήγε, ναι, στον Ηρακλή πήγε, ναι, ναι. Ναι, ήταν τραυματισμένος, με το πρόβλημα στην ομοπλάτη. Μαζί με Κουτσουρέ. Χαλκιάς και Κουτσουρές. Μετά έχει πάει στην Αγγλία. Πού το θυμίζει το Κουτσουρέ. Στην Πόρτσμουθ νομίζω έχει πάει μετά. Όχι, Ηρακλή. Και μετά Πόρτσμουθ. Και μετά Πόρτσμουθ και μετά στον Άρη. Ναι, ναι. Πρώτα πήγε από Ηρακλή, μετά Πόρτσμουθ, μετά Άρη και μετά. Άρη είχε έρθει τη σεζόν 6-7. Την πρώτη σεζόν έβγαζε και τα out. Βασικά έβγαζε τα out μέχρι το μάτς με την Μπάγερν Μονάχου. Μετά το ματιάξαμε. Εκεί ήταν η φιλαράκι. Εκεί ήταν το κύκνο άσμα του τον Άρη. Μετά περιθέσε το Μάριαν Κέλεμεν. Ναι, όπως ήταν αυτό τώρα, τι με θύμισες τώρα. Μάρια Αγγέλε με φιλέ, που ήταν και στο τελικό του κυπέλου βασικός, με εκείνο το πλατινέ το μαλλί, που έκανε κάπου. Ναι, φίλε. Εκεί, αυτός έβαζε μέσα, αυτό που πήγαινε έξω το έβαζε μέσα. Αυτό, και μετά είχε έρθει ο θρυλικός Πιοβεζάν, που δεν έπαιζε. Ο Πιοβεζάν και ο Πέσκοβιτς, Αντώνη, ε. Ναι, ρε φίλε, Πέσκοβιτς. Μπαίνει Μιχάλη Σιφάκη. Σιφάκη, ναι, και μετά Βελίδης. Στο τέρμα, ρε φίλε, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Είτε βγάζαμε εμείς είτε φέρναμε. Στις άλλες θέσεις είναι το θέμα. Όντως. Και να ξέρεις, θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Χρήσανθο. Οπα. Κάποια στιγμή, όταν θα μπορέσω, ναι. Να του εξηγήσω ότι έχει ιδρυθεί ήδη ο σύνδεσμος. Οπα. Σύνδεσμος προστασίας του Νίκο Παπαδόπουλου. Ελευθερώσω τον Νίκο Παπαδόπουλου, έτσι λέγεται το σύνδεσμος. Κοίτα, στο Βέρμιο θα πάω εγώ. Πάλι θα πας αυτά τα κοριά. Στο Βέρμιο, στα 3-5 πηγάδια θα πάω εγώ. Στην Ολλάντα που είπε και ο Πάκο Ερέρα θα πάει αυτός. Ναι, βέβαια. Ναι, ρε φίλε, κοίτα, τα πέρα είναι. Και θα πας στο χωριό. Στο Βέρμιο. Άπρεπε, εγώ και αρκούδες. Έπρεπε να πας, όταν πας και χιόνια. Τώρα τι θα πάει να κάνεις. Άπρεπε, στο Βέρμιο, τώρα καλοκαίρι μήνα. Πάλι. Πρέπει να του βάλουμε να τρίψουμε τα πόδια, δεν γίνεται. Πρέπει λίγο μια. Ένα συλλαλητήριο. Ναι, κάτι να κάνουμε. Ένα κάτι. Δεν γίνεται.
Λοιπόν, κύριε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Κατονάκα. Παιδιά, τα φαρμακιά, ξέρετε, κάνουν για κολύριο. Να βρούμε. Εντάξει. Δεν μου λες, δώσε μια... Πες εγώ για αύριο. Σκορ, όχι νικητές, η σημεία. Δανία-Αυστραλία. Ναι. Δανία-Αυστραλία, 2-1. 2-1, τι λες, ρε φίλε. Βλέπεις τριακούς αυτό το παιχνίδι, Ναι. Περιέργος, ναι. Γαλλία-Περού. 2-0. 2-0. Πας να μας στείλεις αδιάβαστο εντελώς εσύ. Λοιπόν, και Αργεντινή-Κροατία. 1-2. 1-2. Εσύ τώρα πας να στείλεις όλο τον πλανήτη φυλακή με τη μία. Φίλε, πας να βγάλεις άντρε τη Γαλλία, πας να βγάλεις over τη Δανία με την Αυστραλία, που δεν βάζουν γκολ ποτέ αυτοί, και πας να βγάλεις και διπλό την Κροατία, το οποίο μια χαρά βγαίνει φυσικά, έτσι. Η Κροατία έχει πιο σοβαρή από την Αργεντινή. Έχω βάλει χθες στην τύχη εντελώς τα βραζιλιάνικα, άσο ημίχρονο και τελικό, χ ημίχρονο άσο τελικό και χ. Ποια βραζιλιάνικα? Έχω βάλει τη μεγάλη. Παίζει... Τα βραζιλιάνικα, τα παίζω και δεν βάζω. Όπου ρε φίλε, παίζει εν μέσω μοντέλα, παίζει β' Βραζιλία και τα λοιπά. Όπου εσύ είσαι αρρωστάκι ρε φίλε, εντελώς. Ναι, το ξέρω, δεν πάω πέρα. Και χάνω το διπλό της Αιγύπτου. Το διπλό της Αιγύπτου. Τριάδα για αύριο, άκουσες να πας στα μία, ωραία. Από το φορμαρισμένο τον Παπαδόπουλο. Για πες. Γαλλία. Με ποιο παίζει, Αθανάση. Μοζαμβίκη. Γαλλία, Μοζαμβίκη. Γαλλία, Περού 3-1. Ναι. Δανία 1-0 θα κερδίσει. Ακριβές σκόρους είναι τώρα. Και Αργεντινή, Κροατία 1-1. Δύο βάζεις, 400 παίρνεις. Και αν τα χάσεις, ρε φίλε, δεν πειράζει. Χαλάλ. Αυτό. Λοιπόν, κύριε, καλό βράδυ. Έγινε. Να είσαι καλά. Τσάου, Εν τω μεταξύ, τώρα μια και μιλάμε για στίγμα και για μουντιάλ, ξέρεις, υπάρχει ένα σύστημα που το λένε αυτό, ρε παιδί μου, με τις ισοπαλίες, που παίζει όλα τα μάτια ισοπαλίες, ανεξαρτήτως ζευγαριού και δυναμική ζευγαριού. Θα έχεις χάσει την κάπα τώρα. Φιλέ, ποιο, θα έχεις μπει μέσα, όχι με τα τσαρούχια, με τις γαλότσες. Έχει να εμφανιστεί ισοπαλία από την Κυριακή το βράδυ στο Βραζιλία-Ελβετία. Κλείσαμε σήμερα τρίτη συνεχόμενη μέρα, χωρίς καμία ισοπαλία. Τη Δευτέρα, 3 μάτς, 3 νικητές. Την Τρίτη, 3 μάτς, 3 νικητές. Σήμερα, 3 μάτς, 3 νικητές. Θα βγει άλλο, χιλίες. Δεν θα βγει, εντάξει. Αύριο το μεσημέρι, είπαμε. Θα είναι η Αυστραλία. Στο 0-0, εντάξει. Αλλά δεν είναι δέσμευε, φίλε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 3 συνεχόμενες μέρες, μόνο με νικητές. Αν πάει 0-0, θα σκοτώσω. Γιατί? Φαντάζεσαι να χάσει μόνο αυτό. Δεν θα φταίει. Μα γι' αυτό σου λέω πέσω 2 στα 3, ρε φίλε. Ξέρω. 2 στα 3, ξέρω, εντάξει. Ξέρω, μετά θα λες, ξέρω το κεφάλι μου. Για 2 ευρώ. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον όμιλο της Ισπανίας με την Πορτογαλία, έχοντας ίδιους βαθμούς 4 και ίδια γκολ και διαφορά τερμάτων 4-3, είναι πολύ πιθανό και έχοντας παίξει ήδη το μεταξύ του παιχνίδι που έχει λήξει ισόπαλο, είναι πολύ πιθανό να πάμε σε άλλα κριτήρια που έχει να κάνει με το fair play που αφορά κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει λέει μία κίτρινη κάρτα λιγότερη και γι' αυτό εμφανίζεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αν όμως λέει και το σύνολο των καρτών στον όμιλο είναι ίδιο για τις δύο ομάδες μετά το πέρας της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής, και εφόσον λέει όλα τα προηγούμενα κριτήρια παραμένουν ίδια, τότε το 8ο και τελευταίο κριτήριο που θα τις χωρίσει οριστικά θα είναι η κλήρωση της FIFA. Λέει, μπορεί και να χρειαστούν μπαλάκια για να δούμε ποια θα τερματίσει πρώτη. Μπαλάκια. Ναι. Λες, το δούμε. Μπαλάκια. Κάποτε σε ένα μουντιάλ πολύ παλιά είχε κερδιθεί παιχνίδι με κέρμα. Και το έχει κερδίσει φυσικά ποια άλλη ομάδα, η Ιταλία. Ό,τι σε μπισμπιζέ και τα λοιπά. Ιταλία. Δεν θυμάμαι ποιο μάτι με την Τσεχοσλοβακία ήταν. Ήταν στο Μουντιάλ εκεί δεκαετίες, στα πρώτα Μουντιάλ, 34 ή τα πρώτα μεταπολεμικά. Αλλά έχει κερδίσει η Ιταλία παιχνίδι με στρίψιμο κέρματος. Η Σκουάντρα Τζούρα. Η οποία εντάξει λείπει. Και εγώ λέω ότι δεν είμαι φίλο Ιταλός. Και η Ολλανδία λείπει. Εντάξει, αλλά η Σκουάντρα Τζούρα έχει η Ιταλία, επειδή μου έχει άλλο. Έχει έτσι άλλο βεληνικές. Και έχει και πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Εγώ έχω πολλούς φίλους που συμπαθούν πολύ την Ιταλία. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά γιατί είναι φίλοι Ιταλία που εντάξει, ανέκαθεν έχει καλή ομάδα, αλλά μπαλάρα. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Δηλαδή η Ιταλία έγινε γνωστή για το βρώμικο, για την συμπαγή άμυνα, κατενάσιο πιο παλιά κτλ. Ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή να πει ότι άλλα έχει ωραία παιδιά. Πουλά, είναι πιασάρικο το πρωτάθλημα. Είναι ένας λόγος, ή θα ήταν ένας λόγος για να ασχοληθούν οι γυναίκες νομίζω λίγο παραπάνω με το Μουντιάλ, αλλά... Κοίταξε φίλε, στο Μουντιάλ αρκετές γυναίκες ασχολούνται λόγω για να βρουν ποδοσφαιριστές που τους αρέσουν, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος, ωραίο παιδί. Και τα λοιπά. Ναι, λέει σε Γιούρο και σε Μουντιάλ ασχολούνται περισσότερο οι γυναίκες.
Τι ξέρω, εγώ πάντως νομίζω ότι για τους ελεύθερους αυτή τη στιγμή είναι καλή περίοδο να αρχίσουν να βγαίνουν έξω. Πλέον βγαίνουν μόνο οι γυναίκες έξω. Ναι, κυκλοφορεί πολύ η γυναίκα μόνη της. Γυναίκα έξω, ναι, ναι, οπότε όντως, είναι καλή περίοδο για τους ελεύθερους. Είναι καλύτερη περίοδο για ελεύθερους και για μη φιλάθλους. Ναι, ναι, να βγουν έξω. Όποιος είναι ποδοσφαιρόφιλος βγαίνει τώρα φορτωτική ΑΕ. Εννοείται. Και πού είναι ο... και έχει σχέση, ναι, αλλά βλέπει, βλέπει μάρα από Ιράν. Ναι. Πέτυχες και μάτι. Ναι, ένα τέτοιο. Και τι θα κάνεις μετά. Και ξέρεις, κερδίζεις πόντους κατευθείαν, ναι. Τώρα ξέρεις να κάνεις το παιδί μου το γνωριμία και τα λοιπά. Εσύ πώς και δεν βλέπεις Μουντιάλ. Και λέξω εγώ ότι πάω εγώ, δεν βλέπω μπάλα γενικά. Που όπ, κατευθείαν η άλλη σου λέει εδώ είμαστε. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, εμένα, να... εμένα μ' αρέσει πολύ με άλλα σπορ. Ναι, αυτό είναι απάντηση. Τώρα πας πολύ κακουριά μας. Αλλά ξέρεις το άλλα άμα πεις δεν βλέπω μπάλα γενικώς, κερδίζεις πόντους. Άλλο, άλλο, άλλο. Άλλο, άλλο. Κερδίζεις την φίλε, γιατί πιο πολλές γυναίκες είναι βραχνά στο ότι ο δικός της να βγει μπάλα και να πηγαίνει στο γήπεδο, να μην πάμε εκδρομές και τα λοιπά. Άλλη ατάκα, εμένα μου άρεσε να κλείνω. Να σου πήξω εγώ, πάμε μια εκδρομή, πάμε μια εκδρομή, πες μου στη Ριζούπολη, δεν ξέρω. Στη Ριζούπολη αύριο, κάτσε. Όταν σε ρωτάει αυτό το πράγμα, θα πει και εμένα μου αρέσει να κλείνω το σπίτι για άλλους λόγους. Σιπάς πολύ στο. Καλό! Είναι καλό σπίτι. Ερωτήλος δεκαετίας 80, δεν όχι, ρε φίλε. Στάδες ψάχνει. Θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, διαφέρει κάθε περίπτωση τη γυναίκα γιατί κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Πρέπει να τη σκανάρει και να την κάνει scouting. Είτε γρήγορα λίγο στη βευγάλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αν έχει χρόνο, το κάνει διαφορετικά. Δεν θα πει σε όλε το ίδιο. Αυτό σου είναι το καλύτερο δεξί back του Μουντιάλ, ο Άμραμπατ. Πολύ δυνατό ο Μαροκινό. Πεχτάρα, ολική φίλη. Στη Watford παίζει. Ναι, στη Watford παίζει. Πεχτάρα, φίλε. Εντάξει, δεν ήταν. Εντάξει, back half είναι. Back half extreme είναι όλη τη δεξιά πτέρυγα παίζει. Και έγινε θέμα γιατί στο πρώτο παιχνίδι είχε πάθει διάσεση. Θυμάστε που με το Ιράν. Το μάτι που το λέγαμε πριν. Είχε χτυπήσει το κεφάλι, όντω ζαλιζότανε. Γιατί είπε και ο γιατρό του Μαρόκου, του έκανε 5 ερωτήσει και μου απάντησε μόνο στη μία. Και υπάρχει κανονισμό στην FIFA που λέει ότι. Πρέπει να περάσει ένα προβλεπόμενο διάστημα. Νομίζω 5 μέρες είναι το minimum που πρέπει να παίξεις έχοντας διάσει, έχοντας επειδή μου πρόβλημα στο κεφάλι. Γιατί άλλο να χτυπήσεις με το δάχτυλο, άλλο και να χτυπήσεις το κεφάλι. Ναι. Και ενδέχεται να το ψάξει η FIFA και να τιμωρήσει το Μαρόκο. Για αυτό το λόγο. Ναι, 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 για τη χρησιμοποίησή του. Γιατί θα ξεκίνησε σήμερα το παιχνίδι με κάσκαλα τσεχ. Και στα καπάκια την έβγαλε. Αφού μέχρι και ο σπίκερ μπερδεύτηκε γιατί είχε ξεκινήσει το παιχνίδι με έναν κασκαδόρο και μετά βλέπει έναν κασίδα. Και λέει ποιος είναι αυτός, ο μούκλεφιτρος αυτός. Όντως είναι εντάξει, αυτό που λες χάνει μαλλιά το Μαρόκο. Φίλε, το Μαρόκο τους πάτησε τώρα, σου λέω, είναι μαγική εικόνα εντελώς. Όπως και στο Μαρόκο Ιράν ήταν μαγική εικόνα το 0-1 και σήμερα το 1-0 της Πορτογαλίας είναι εντελώς μαγική εικόνα. Ο Ελεζάρ είναι. Όχι. Όχι, όχι. Έχασε πολλές ευκαιρίες στο Μαρόκο. Κυρίως αποστημένα. Α, δες τώρα εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι συναχωρέθηκα πάντως που έχασε ένα 0. Γιατί... Καλά, εσύ το έπαιξες, ναι, φίλε, κιόλας. Εντάξει, ναι, ναι, όχι, εγώ είχα παίξει γκολ-γκολ. Γι' αυτό ψιλοχτυπιέμαι τώρα. Αυτός επίσης και ο Μπενατιά. Ναι, αρχηγός είναι. Που ήθελα να το φέρω λάβει. Έχασε σήμερα δύο μαλλιά ο Μπενατιά. Κάποτε που προέρχονται στον Άρη. Διάβασα ότι δεν έδωσε και πέναλτι, δεν ξέρω αν ισχύει. Αν πεις εσύ τώρα. Πέναλτι, υπήρχε, ναι, υπήρχε έτσι ένα κράτημα πάνω στον Μπουταέψ του Center 4, αλλά εντάξει, ορθώς δεν δόθηκε. Θα ήταν λίγο τραβηγμένο, νομίζω. Αλλά ήταν καλό το Μαρόκο. Δηλαδή δεν του άξιζε να αποκλειστεί από την δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς ούτε καν να έχει πετύχει γκολ. Και, οπα. Α, εδώ χτυπάει την μπάλα στο χέρι, αλλά εντάξει, τον Μπέπε είναι. Αλλά δεν. Εντάξει. Ακούσινε, εντάξει, τι να κάνει, το κόψει. Δεν γίνεται. Αχ, αυτά μας φάγανε. Αυτά τα ακούσια. Είναι, υπάρχουν και τα ακούσια. Τι έκαμε. Δηλαδή όταν πέθασε για τάκι μέσα στην περιοχή. Αυτό, ναι. Και η μπάλα θα στηριχτεί. Θα στηριχτεί, έτσι. Εντάξει, εκεί, ναι, άμα σε βρει μπάλα στο χέρι, τι κάνει δηλαδή. Μετά την αφήνει στο Χρήστο Διευθυντή και πάει έτσι και γίνεται. Καλή Μαροκίνη, ταλαντούχη, αλλά πολύ τσαπατσούλητη στην τελική προσπάθεια. Δες τώρα εδώ πάλι. Τη στέλνω στα πουλιά και τώρα όλες αυτές οι φάσεις στο φινάλε. Στην εστία που στείλει κανένα αυτή. Έβγαλε ένα ο Ρουί Πατρίσιο τρομερή απόκρουση, μια κεφαλιά του Μπερχαντά. Ήταν πολύ μεγάλη απόκρουση. Όπως άντως τσιγάρο θα αναψει σίγουρα μετά το μάτς. Ο Ρονάλντο πάντως έχει φτάσει στα 4 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Αν εξαιρέσουμε τον Μίστρα αυτόν γκολ, που είναι ο πρώτος σκόρερ. 5 αυτόν γκολ που έχουμε μέχρι στιγμής. Και πλέον ακολουθούν στα 3 γκολ ο Τσερίσεφ ο Ρώσος και ο Ντιέγκο Κώστα που και αυτό σήμερα βρήκε δίχτυα. Και θέλουμε Χάρι Κέιν, έτσι θα είναι. Θέλουμε Χάρι Κέιν. Θέλετε. Θέλουμε. Ο Κέιν είναι εντάξει, ξεκίνησε είναι καλά. Η Αγγλία μπορεί και να πάει καλά. Εντάξει, όχι, τον Κέιν τον γουστάρω. Διάβαζα κιόλας σήμερα ένα αφιέρωμα για το πώς ξεκίνησε. Μικρός ήταν στρομπουλούλης.
δεν ήταν πολύ καλός. Ψηλός και χοντρούλης ήταν δηλαδή. Άσε που και τότε τον έστειλε δεξιά και αριστερά. Τον είχε στείλει στη Λέστα, τον είχε στείλει στη Μίλγουλ. Και, αλλά αυτή τη στιγμή, φίλε, στα 24 του είναι ο πιο ακριβώς επιθετικός στον κόσμο. Εγώ διάβαζα, Θανάση, για τον Λουκάκου. Δεν ξέρω αν τη διάβασε την ιστορία που έβγαλε. Ότι λέει δεν είχαμε να φάμε και. Δεν είχαμε να φάνε και τα έβλεπα και δεν μπορούσα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και τώρα και ο Λουκάκου. Βέλγος μεν, αλλά από απικίες, έτσι. Ναι, κάτι, το Βέλγιο ανέκαθεν είχε πολλούς από απικίες. Ήταν δηλαδή το που ναι. ήταν και το που έφτασε. Εντάξει, μα κοίταξε και ο Ρονάλντο, είναι από πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε νέος, ήταν αλκοολικός. Τους μεγάλωσε αυτόν και τα αδέρφια του η μάνα τους στη Μαδέρα που είναι ένα φτωχό νησί της Πορτογαλίας. Τον στείλαν στη Λισαβόνα σε μικρή ηλικία. Είχε κάτι σπασμένα δόντια, κάτι σπηριά. Άμα δεν είναι στη φωτογραφία, που λέει από κάτω η Λεζάντα, δεν υπάρχουν λέει άσχημοι, υπάρχουν λέει πλούσιοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχει γίνει ρεκτιφιέ κανονικό. Και οι πιο πολλοί, και ο μέσα από φτωχή οικογένεια ήταν, τον στείλαν στη Βαρκελόνη, ανέλαβε τα έξοδα την Μπαρσελόνα. Ο Κρόιφ ήταν, μάλλον ήταν πλήστρα στον Άγιαξ και αυτός ορφανός ο πατέρα. Είναι σε θέλει. Εντάξει. Και να έχεις φυσικά και το χάρισμα. Κοιτάξτε, λίγοι είναι οι πλούσιοι ποδοσφαιριστές που κάνανε καριέρα. Δηλαδή, ας πούμε, πλούσιοι ήταν ας πούμε, ο Κακά. Ο Κακά ήταν από πλούσια οικογένεια. Όλοι οι υπόλοιποι Βραζιλιάνοι από φαβέλες κτλ. Ο Σόκρατες επίσης ήταν από πλούσια οικογένεια. Ήταν και γιατρός στο επάγγελμα. Λίγοι είναι οι λεφτάδες. Οι πιο πολλοί είναι ο Μαραντόνα, έχεις δει που μεγάλωσε. Μαραντόνα, σε Τρόγλι. Εντάξει. Και η πρώτη ομάδα που έπαιξε μπάλα, που δεν ήταν επαγγελματική ομάδα, ξέρεις πώς λεγότανε. Little Onions, τα μικρά κρεμμύδια. Ναι, 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 τα κρεμμυδάκια. Απίστευτο, Μαραντόνα. Ναι. Και έχω δει, φίλε, την κασέτα του, τη βιογραφία του, που τον δείχνει πιτσιρικά να κάνει τσαλίμια με την μπάλα και κάνει δηλώσεις. Τώρα για να κάνει δηλώσεις, προφανώς κάτι είχε δείξει για ένα στιγμή κανάλι, αλλά τώρα σου λέω πολύ πιτσιρικάς. Και λέει: το όνειρό μου είναι να γίνω παγκόσμιο πρωταθλητής. Και το πέτυχε κατάφερε, ο Μπαγάσας. Το κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, κατάφερε και πολλά. Καλά, πολλά άλλα κατάφερε. Ναι. Εντάξει, πολλά θετικά και πολλά στραβά, αλλά εμείς κρατάμε τα θετικά. Πάντα. Τα αμυγός ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Μαραντόνα ή Μέση. Κοίταξε, εγώ με Μαραντόνα μεγάλωσα και ο Μέση είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής. Ναι, εγώ εκεί μαζί στα κρεμμυδάκια παίζαμε. Ο Μαραντόνα ήταν σε πιο άγνη ποδοσφαιρική εποχή. Δηλαδή, α πούμε, το Μουντιάλ του 86 για μένα είναι το καλύτερο Μουντιάλ των εποχών. Από αυτά που είσαι εγώ, έτσι. Πολλοί λένε, α πούμε, για το Μουντιάλ του 70 τη Βραζιλία και τα λοιπά. Δεν το έζησα. Έχω δει μόνο ντοκιμαντέρ και αφιερώματα. Του 86 το θυμάμαι πάρα πολύ. Ήμουν 11 χρονών. Στο Παλιούρ το είχα δει. Στο Παλιούρ. Ναι, 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 στο Ξενία. Τώρα δεν υπάρχει Ξενία. Ήταν μουντιαλάρα, ρε παιδί μου. Ήταν και οι ώρες μυστήρες που δίνουν άλλοι Έγγλοι, ας πούμε, ξέρεις, τώρα Μεξικό με τα μεσονύκτια παιχνίδια κτλ. Ο Μαραντόνα όντως πήρε, παιδί μου, μια Αργεντινή που ήταν ψιλοανύπαρτη, δηλαδή είχε δύο συμπαίκτες όλους και όλους. Mm. Το Βαλντάνο και τον Μπουρουσάγκα. Οι άλλοι ήταν εντελώς ντρολίστες. Και την έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Θα μου πεις με το χέρι. Ναι. Βάμος, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Εδώ κλείνουμε. Ευχαριστούμε τον Παράσχο που ήταν μαζί μας. Και τον Νίκο. Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ. Που δεν τον Παράσχο. Νικολαίδου λένε τον άνθρωπο. Ελπίζουμε να σ' άρεσε. Άκου το να δεις, φίλε. Νίκος Νικολαίδου του Νικολάου. Δεν υπάρχει τώρα, φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Θα σε ξανάρθω, να ξέρετε. Εννοείται, όποτε θες. Όποτε θέλεις. 5 ευρώ είναι. Ναι, ναι, ξέρω. Μετά τα πούμε. Στο παιδί έξω. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί και ο Ζαγόρας με τη Ζούγκλα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.